φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου, τελευταίο Σαββατοκύριακο, Τάσο Κοτσάνη του Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλους. Τελευταίο, όντως πάει και ο Σεπτέμβριος. Ναι, να μπαίνουμε στον Οκτώβριο σιγά σιγά. Έφυγε η έκθεση, έφυγε ο Σεπτέμβριος. Έρχονται άλλες εκθέσεις πιο σημαντικές από την έκθεση. Για μας αυτοκινήτου, έκθεση Παρισιού. Και μετά. Έκθεση στην Αθήνα. Αυτοκίνηση. Εμείς τα λέμε από τώρα για να κλείσετε φθηνά εισιτήρια. Έτσι, γι' αυτό. Ναι. Θα σας κάνουμε λίγο κεφάλι. Τάσο Κοτσάνης, Μάνας Αναγνωστόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4. Με Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα. Με τον Γιάννη Απών σήμερα. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Και... ναι, αυτά με τις ανηλυμένες υποχρεώσεις αυτήν εδώ την εκπομπή πρέπει να τα ρυθμίσουμε κάπως. Δεν γίνεται. Με τετραμπάιτ χορηγό όμως να στηρίζει. Και να υποστηρίζει εσάς, οι οποίοι έχετε πραγματικά έτσι, οικονομικό πρόβλημα, αλλά θέλετε να πάτε και να πάρετε ένα σοβαρό υπολογιστή, ένα σοβαρό λάπτοπ. Αξιόπιστο. Πάνω απ' όλα. Έτσι. Με τις εγγυήσεις του, στις χαμηλότερες τιμές. Πας παπάφι 91, έτσι, πάρτε ένα χαρτί για να στείλω και σημειώστε λίγο και το τηλέφωνο, αν και μπορείτε να μπείτε στο tetrabyte.gr και να δείτε τις απίστευτες προσφορές, τις απίστευτες τιμές. Βέβαια, όσοι πάτε από εκεί πείτε... σε ευτικάρι Λίμπερο, εντάξει. Δεν θα πάρετε έτσι. Και το κάτι της παραπάνω, να ξέρετε. Πηγαίνουμε εκεί και λέμε σε ευτικάρι, παιδιά. Εδώ, φίλε Τάσο, δώσε στο λαό υπολογιστές, λάπτοπ, κάντους επιτέλους όλους σύγχρονους. Γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε. Έτσι. Και έχει και ανακατασκευής, πλήρης ανακατασκευής, με εγγύηση σε τιμές, δηλαδή δεν υπάρχουν τιμές, έμπιστο και αξιόπιστο σέρβις. Και τα πάντα από περιφερειακά ετοιμοπαράδοτα μόνο στην Παπάφη 91 στο κατάστημα Tetrabyte και στο tetrabyte.gr. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Βλέπω FM. Ήδη... αφήνετε κενό το σχόλιο σας, αυτό που θέλετε να ρωτήσετε, το στέλνετε στο 54526. 1,24 στοιχίζει το μήνυμα συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Και φυσικά Facebook, στην ομάδα μας, Safety Car, μπαίνετε, γίνεστε μέλη. Έτσι να μεγαλώνει η ομάδα σιγά σιγά. Και εκεί πέρα πάντα, έτσι έχουμε κάνουμε μια πρωινή ανάρτηση, στην οποία μπορείτε να στέλνετε και εκεί πέρα ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Η ομάδα λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο. Έλα. Να ξέρετε. Δηλαδή... θέλεις να ρωτήσεις κάτι για αυτοκίνητο. Σε πιάνει μια βραδινή ανησυχία. Μια μεταμεσονύχτια, βρε αδερφέ. Γιατί ξαφνικά βρήκες λεφτά και λες, όπα, είχα δώσει ένα λεφτά κάτω από το στρώμα. Να τα. Ναι. Να μην πάρω ένα αυτοκίνητο. Εκεί που κατέβαζες τα χειμωνιάτικα. Μπράβο. Με τα καλοκαιρινά τώρα να κάνεις ναι, την αλλαγή. Έτσι, μπράβο. Βρίσκεις καμιά 15.000 και λες, όπ, να πάρω ένα αυτοκίνητο. Εννοείται. Το πρώτο πράγμα που σκεφτείς θα πάρω ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, και σε πιάνει ανησυχία Κυριακή πρωί 7 η ώρα. Γιατί εκείνη την ώρα θες να κάνεις τα. Την αλλαγή. Βρήκες την ώρα, πιες τον καφέ σου, ήρεμα, δεν σηκώθηκαν τα παιδιά, λες, όπα, ναι. Κάτσε λίγο να δω πέντε πράγματα. Ποιον θα πάρω. Λοιπόν, λες ποιον θα πάρω. Να πού πάρω... θα στείλω μήνυμα, Κυριακάτικα. Να πάρω τηλέφωνο το φίλο μου, τον Κώστα, τον Γιώργο. Να σου πει τι. 7 η ώρα το πρωί, θα με ρωτήσει κιόλας. Και να σου πω και κάτι, να σου πει τι. Τι να σου πει ο φίλος ο Κώστας ο Γιώργος. Μπορεί να είναι καμένος από αυτοκίνητο και να μην το λέει γιατί είναι υπερήφανος. Μπορεί όμως να δουλεύει σε μια αντιπροσωπεία. Ναι, αλλά αν δουλεύει σε μια αντιπροσωπεία, θα πει Τάσο ότι ξέρεις ότι το δικό μας αυτοκίνητο αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό να πάρεις. Εννοείται. Πολιτής είναι. Πρέπει να πουλήσει. Έτσι. Ενώ εμείς θα κοιτάξουμε, έτσι, να δώσουμε πληροφορίες για όλες τις μάρκες. Που πλέον, κακά τα ψέματα, το ίντερνετ που έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας. Κάνεις εύκολα, ψάχνεις και βρίσκεις πέντε πράγματα. Εντάξει. Με τους περισσότερους βέβαια πιο ψαγμένοι πλέον ο κόσμος στο αυτοκίνητο. Είναι λίγο πιο ψαγμένος σε σχέση με 20 χρόνια πριν. Είναι εκτός πληροφορίας. Ναι. Τώρα τις έχει. Τάσο σε σχέση με 20 χρόνια πριν όμως, τώρα είναι πιο εύκολη επιλογή. Ναι. Είναι πολύ πιο εύκολη επιλογή. Γιατί τώρα όλα τα αυτοκίνητα, πέρα ότι είναι πάρα πολύ ασφαλή,
έχουν πολύ καλή οδική συμπεριφορά, για τον μέσο οδηγό είναι ό,τι πρέπει. Απλώς θέλεις να γλιτώσεις κάποια πράγματα, είτε αυτό λέγεται προβλήματα αξιοπιστίας, είτε λέγεται χώρους, είτε λέγεται και ακόμα είτε ακόμα... Είτε λέγεται να μην υπάρχει τόσο καλή υποστήριξη από το δίκτυο. Ακριβώς. Θες και μια ποιότητα εσύ να έχεις και μες στο σαλόνι σου, γιατί έτσι έμαθες. Ναι. Άλλος κυνηγάει την ποιότητα, άλλος κυνηγάει τα περισσότερα εξτρά και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δίνουν πολλά εξτρά σε πολύ χαμηλές τιμές. Τρόπο να σε προσελκύσει και να έρθει να οδηγήσει το αυτοκίνητό του. Έτσι ακριβώς. Όλα μέσα στο κόλπο του marketing. Εντάξει. Άλλα τους γίνουν σε καλό, άλλα τους γίνουν σε κακό. Ναι, απλά είμαστε. Θυμάσαι ότι όταν είχαμε ξεκινήσει πριν 15 χρόνια να κάνουμε εκπομπές. Πολλές φορές κάναμε τα κριτήρια αγοράς αυτοκινήτου. Πλέον αυτά τα κριτήρια, εκεί που ήταν 10, γίνανε 2-3. 5 εγώ θα βάλω. Πολλά έβαλες. 5 βάλες. Όχι, πολλά έβαλες. 5 βάλε που σου λένε τώρα. Γιατί όμως τότε λέγαμε ότι να πάρω αυτό το αυτοκίνητο γιατί είναι σίγουρα πιο ασφαλές από το άλλο. Ναι, λέγει ο άλλος, να πάρω όμως εγώ αυτό το αυτοκίνητο γιατί είναι πιο αξιόπιστο από το άλλο. Να πάρω εγώ αυτό το αυτοκίνητο γιατί. Είναι πιο γρήγορο από το άλλο. Είναι πιο γρήγορο. Είναι πιο οικονομικό. Δεν λέγαμε ποτέ τότε. Γιατί. Τι κάκος που είσαι. Λεφτά υπήρχαν, Τάσο. Ακριβώς. Και δεν χρειαζόταν να πούμε αν είναι οικονομικό. Όπου μιλάμε. Σωτήρ, πριν 20 χρόνια σκεφτόσουν την κατανάλωση του αυτοκινήτου, ας πούμε. Δεν το βλέπεις καμιά φορά. Λες τι έδωσε, τι κατανάλωσε, τι έκανε, τίποτα. Βάζαμε εκεί τα χιλιαρικάκια τότε, δικά μου τα χιλιάρικα. Έβαζε και το πεντοχίλιαρο μέσα. Και όταν τελειώσει, έβαζε απλά ένα πεντοχίλιαρο μέσα. Συνεχίστηκε αυτό μετά, έβαζε 20 ευρώ και μετά συνέχισε να βάλει πάλι 20 ευρώ. Ναι, αυτό πάλι έτσι με την. Πιστεύω ότι μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτός ο τύπος μέτρησης κατανάλωσης αυτοκινήτου, Τάσο. Εγώ 20 ευρώ έβασα, 20 ευρώ βάζω. Εντάξει, είναι ένας αξιόπιστος τρόπος να δεις πόσο μπορεί να καίει το αυτοκίνητό σου. Και 20 ευρώ. Έτσι ακριβώς. Σταθερά. Δεν αλλάζει. Ναι ρε φίλε. Πιο σταθερό πράγμα δεν υπάρχει. Να πω λίγο μερικές καλημέρες γιατί θα χάσω την μπάλα. Πραγματικά. Και είμαστε εξαθλητικό ραδιόφωνο. Και είμαστε εξαθλητικό. Ναι, ναι, έχουμε θέμα. Έτσι. Να πω στο καταρχήν στον Αστέριο. Πρώτος έστειλε την καλημέρα του. Στον Κώστα από Βέρεια. Καλημέρα παιδες, καλή εκπομπή. Στον Λάζαρο από Καλαμαριά, καλημέρα σε παιδιά. Στον Θεοφάνη λέει καλημέρα στο team. Στον Μίλεν από Γερμανία, καλημέρα παιδιά, δώστε γκάζι. Θα δώσουμε. Πρωί θα δώσουμε γκάζι. Εδώ, να. Εδώ, γι' αυτό φοράμε τη ζώνη ασφαλείας και θα δώσουμε. Αλλά σήμερα έχουμε και κάτι ιδιαίτερο. Να στον Κώστα τον Νικολακόπουλο, καλημέρα από κάτω από Αθήνα, από XFM. Και μετά, τώρα εδώ είμαστε. Αυτά ήταν όσοι στέλνετε και τις καλημέρες και μπαίνετε μέσα στο Facebook και μας στέλνετε και μια καλημέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γράψτε. Και στην ομάδα. Μπείτε μέσα. Γράψτε μια καλημέρα. Στην Αναστασία από Βόλο, στον Γιώργο του Δαμιανίδη, το φίλο μας. Στην Αναστασία από Βόλο, στο Δημήτρη από Σέρες. Είπαμε εδώ στον Μιτσάρα, στον Γιώργο, στον Λάζαρο, στον φίλο μου τον Πόντι από κάτω από Λάρισα. Στον Μάριο, στον Φέλιξ, στον Οδυσσέα, στον Πάνο και από καταστήματα, έτσι. Εδώ βλέπεις. Εντάξει, αυτό. Και ήταν. Από καταστήματα μας ακούνε. Η αγορά εδώ στηρίζει. Στην Αθηνά, στο Διονύση και στον Μάκη. Οι πρώτες καλημέρες που ήρθανε. Λέγε. Λίγο το θέματα έτσι για να έχετε μια βάση το τι θα ακούσετε σήμερα. Θα ασχοληθούμε. Καταρχήν θα έχουμε καλεσμένη από την Opel, την Διευθύντρια Επικοινωνίας της Opel Ελλάς, για να μιλήσουμε δύο πράγματα για την Opel και για μοντέλα που έρχονται, παρουσιάστηκαν και τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αυτά που θα ακούσετε. Θα έχουμε τον φίλο και συνάδελφο τον Πάρη τον Πόντικα από τον... από το Auto Club ΕΡΤ, από την ΕΡΑ, ο Πάρης, φίλε, πραγματικά... Του βγάζεις καπέλο, δηλαδή είναι 7 μέρες την εβδομάδα. Συνέχεια πάνω. 7 μέρες εκπομπή. Είναι απίστευτο έτσι. Εντάξει.
Και θα μας πει, να πούμε λίγο τι θα μας πει για την ηλεκτρική, την Jaguar, η οποία παρουσιάστηκε χθες, για το 5008 και δύο κουβεντούλες για το Kia το Ceed. Kia Ceed, το οποίο ήμασταν στην παρουσίαση κάτω στην Νεμαία. Δεν λέμε Αθήνα Νεμαία, μπράβο, παρουσιάστηκε Νεμαία. Εντάξει, τώρα το ότι κατεβήκαμε στην Αθήνα για να πάρουμε τα αυτοκίνητα από την αντιπροσωπεία εκεί από την Velmar, Kia Velmar, και μετά από εκεί φύγαμε για Νεμαία, που ήταν μια ευχάριστη διαδρομή. Έτσι, θα πούμε λίγο κάποια πραγματάκια για το νέο Kia Ceed. Πολύ ενδιαφέρον αυτοκίνητο, πραγματικά. Και θα ασχοληθούμε λίγο και με μόδα. Με μόδα. Ναι. Καθώς ναι, εδώ η εκπομπή, εγώ τουλάχιστον ως φίλο Ιταλός, οι Ιταλοί φημίζονται για τη Ferrari, τη μόδα και τα μακαρόνια. Είναι στα λόγια μου, ήρθες μετά από τόσα χρόνια. Έχουμε ένα εκπληκτικό event το οποίο θα γίνει αύριο εδώ στην πόλη μας, στο Λευκό Πύργο. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Fiat Κουματζιάς. Θα πούμε πέντε πραγματάκια για το τι πρόκειται να συμβεί και γιατί, πώς συνδέεται τώρα η Fiat, ιταλική μάρκα. Τι θα γίνει, πώς τη μόδα. Αυτό εννοείται. Αυτά. Εννοείται. Μόνο μια Fiat θα μπορούσε να πάει. Λοιπόν, και πάρα πολλά ακόμα νέα από νέα μοντέλα. Δηλαδή, θα δούμε ότι έπεσε το Mini κάτω από τα 20.000. Έκπληξη για μένα. Κακά τα ψέματα. Πόσο καίει το υβριδικό Honda CR-V, Τάσο Κοτσάνη και φίλοι ακροατές, γιατί έρχεται. Υβριδικό. Και το οποίο και πότε είναι τώρα, το 15 Οκτωβρίου νομίζω. Παρουσιάζεται. Ναι. 14 Οκτωβρίου. Για το Seat Arona με το φυσικό αέριο, τις τιμές του και όλα αυτά. Έκθεση Παρισιού, τι θα δούμε. Seat Arona με φυσικό αέριο, το οποίο είναι το πρώτο της μάρκας που μπαίνει διπλό καύσιμο. Και δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Seat ποντάρει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όταν βλέπεις έναν όμιλο μέσα και ο ένας με τον άλλο, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Okay. Να δούμε πώς θα πάνε. Seat Arona, έχω πει πάρα πολύ καλά πράγματα για αυτό το αυτοκίνητο. Συνεχίσουμε να λέμε. Για το Volvo το V60. Ναι, από 44.928 ευρώ θα πούμε και περισσότερα, έτσι, γι' αυτό. Ποιες είναι οι top 10 μάρκες στην Ευρώπη και ποια μοντέλα είναι, είναι στην πρώτη Γιώτα δεκάδα. Το Γιώτα Γιάρης είναι. Το Γιώτα Γιάρης είναι στην Ελλάδα. Εμείς Ευρώπη δεν είμαστε, ρε φίλε, κάτσε μισό λεπτάκι. Εμείς Ευρώπη είμαστε, ναι. Ευρώπη είμαστε. Αποτελούμε μέρος της Ευρώπης. Είμαστε το νότιο, το νοτιότερο τμήμα της Ευρώπης. Πρόσεχε, δεν θα πεις με το νότιο, γιατί τώρα τελευταίο το έχουμε μπερδέψει. Και θα πω τίποτα που δεν πρέπει να πω στο ραδιόφωνο. Εμείς δεν τα έχουμε μπερδέψει. Εμείς τα ξέρουμε. Ναι. Άλλοι μας τα έχουν μπερδέψει. Να τα λέμε όλα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είπαμε. Μπαίνετε στην ομάδα Safety Car στο Facebook. Γίνεστε μέλη. Στέλνετε τις ερωτήσεις σας για το αυτοκίνητο. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Αν έχετε κάποιο αυτοκίνητο τώρα, έτσι, να αγοράσετε, είστε ανάμεσα σε 2, σε 3 ή οτιδήποτε άλλο, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11 να τα πούμε όλα. Να αρχίσουμε σιγά σιγά, Τάσο, τι κάνουμε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε, το ξέρω ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, να πάμε με τις εκθέσεις, να πάμε με μοντέλα, να δώσουμε και το δεύτερο Bluetooth ηχείο από το Tetrabyte. Να το δώσουμε σήμερα. Όχι, ναι, το δώσουμε σήμερα, αφού δύο μας έδωσε ο Τάσος, πριν ξεκινήσουμε τα βαριά όπλα. Ξέρεις, κάτι λάπτοπ και κάτι τέτοια. Κληρώσεις λάπτοπ, εντάξει. Ναι, πρέπει να βρούμε βέβαια και τους τρόπους τώρα πώς θα γίνουν ακριβώς. Έτσι, γιατί άμα πάμε σε τηλέφωνο και όλα αυτά, θα πρέπει να προσλάβουμε και μια τηλεφωνήτρια έξω. Η αλήθεια είναι. Πρωινή Σαββάτου, μόνο για μας. Ναι. Μόνο για μας. Έτσι. Άσε τι γίνεται μετά. Τι κάνουν μετά. Να πούμε τον Γιώργο. Ναι. Άλλη μία. Άλλη μία μόνο για την εκπομπή Safety Car. Τι να κάνουμε τώρα. Να πάμε μοντέλα, να πάμε εκθέσεις. Ξεκίναμε Mini και προχωράμε στο Ξεκινάμε σκοντά. Μοντέλα. Λοιπόν, ωραία. Κάτω από 20.000 ευρώ, λοιπόν. Το νέο. Έτσι. Mini. 19.860 και δίνουν και ένα προνομιακό, έτσι, επιτόκιο 3,9, χρηματοδοτικό τάξη, πρόγραμμα. 3,9, πολύ καλό επιτόκιο για να πάρεις ένα Mini. Κακά τα ψέματα. 19
890. Ναι. Ψυχολογία πώς μπορεί να αλλάξει για κάποιον που θέλει να πάρει ένα μίνι. Κοίταξε, εμένα αυτό που μου αρέσει στην μίνι είναι ότι όταν κάνει τις διαφημίσεις βάζει την τιμή προφόρων, γράφει ας πούμε 17.000 ευρώ προφόρων, με τους φόρους πάει 28.000. Είναι σου απίστευτο. Δείχνει, εντάξει, σου δείχνει και μια τάξη, λέει, πήγε τόσο γιατί το καλό ελληνικό κράτος φροντίζει ώστε να πληρώσεις κάτι παραπάνω. Τώρα από εκεί πέρα για να πούμε και δύο πράγματα για το μίνι. Είναι ένα στιλάτο αυτοκίνητο. Είναι μια αναβίωση η οποία θεωρείται πετυχημένη. Αναβίωση ενός μοντέλου. Έχει ξεπουλήσει. Πολύ καλή συμπεριφορά. Οδική συμπεριφορά την οποία έτσι την... Εντάξει, είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που... Fun to drive. Και όχι μόνο. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο για το οποίο λες μίνι. Εντάξει τώρα, έχεις στο μυαλό σου εσύ κάτι παλιό, κάτι, αλλά η BMW, γιατί στον όμιλο της BMW βρίσκεται, έχει δώσει τα πάντα σε αυτήν την εταιρεία και την έχει προχωρήσει και την έχει πάει πάρα πολύ μπροστά. Οδηγικά είναι πολύ ωραίο να οδηγάς ένα μίνι. Βέβαια όσο ανεβαίνεις σε χρήματα, να τα λέμε όλα, παίρνεις και το κάτι καλύτερο από ένα μίνι. Τώρα, σε 20.000 ευρώ, παίρνεις ένα μίνι, το οποίο θα το έχεις, πώς θα το πούμε, σου μένει, αυτό το θέλω, το έχεις πάντα, ας πούμε, να πάρω ένα μίνι. Ναι, και αν είχαν περάσει τα χρόνια και δεν μπορούσες να πάρεις τότε. Να τώρα σου δίνεται ευκαιρία. Ναι, να πάρεις την αναβίωση. Εντάξει. Το έχουν μακρύνει. Το έχουν κάνει να μπορείς να πας εκτός δρόμου διαδρομές και να λες ότι αποκλείεται εγώ με το μήνυμα να μπορέσω να πάω εκεί. Κι όμως και με τους δυνατούς κινητήρες πλέον. Οπότε μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις με ένα μήνυμα. Πάντα φυσικά σε επιτρεπτά όρια. Εντάξει. Δεν να πάμε να αυγοκατεβούμε πλαγιές. Εντάξει. Δεν είναι και ένα Honda CRV να μπορείς να κάνεις 5 πράγματα παραπάνω. Ναι, όχι. Δεν άρεσε. Και ναι, και όχι. Αυτό δεν όχι. Γνωστόπουλο, αλλά τέλος πάντων. Βάζει μια τάξη μεγέθους. Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί τελευταία με τα SUV και με τα crossover και ποια είναι τετρακίνητα και ποια πηγαίνουν και πού πηγαίνουν και γιατί πηγαίνουν. Καταρχήν έχουν μπερδέψει οι εταιρείες στον κόσμο. Ξεκινά από το πιο βασικό. Οι εταιρείες οι ίδιες έχουν μπερδέψει τον κόσμο. Ναι, γιατί όταν κάνεις μια διαφήμιση τάσο ενός SUV το οποίο είναι μπροστοκίνητο. Και δείχνει στη διαφήμιση ότι πηγαίνει στην εκδρομή και ανεβαίνει στο βουνό. Έτσι, ένας που, ένας που δεν έχει όμως τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στο αυτοκίνητο, σου λέει αυτό είναι ψηλό, άρα πηγαίνει και στα βουνά. Ναι, το ξαναγνωρίζουμε. Ναι, αν δεν έχει τετρακίνηση όμως, δεν θα πάει εκεί που νομίζεις ότι μπορεί να πάει. Ναι, εντάξει, okay. Και πολλές φορές έχει τετρακίνηση και δεν έχει τα ιδανικά λάστιχα. Ή την κατάλληλη υποδύναμη. Γιατί συνέβη και αυτό. Τέλος πάντων. Αν συνεχίσουμε, θα πούμε και άλλα πράγματα που δεν θα αρέσουν. Τέλος πάντων, πάμε λίγο. Έκθεση Παρισιού που έρχεται 14 Οκτωβρίου. Όλες οι εταιρείες οι οποίες θα παραστούν εκεί ετοιμάζουν μοντέλα τα οποία θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά, όπως η BMW. Πλέον θα μιλήσουμε λίγο για Σκόντα. Καθώς η τσέχικη φίρμα έδωσε στη δημοσιότητα ορισμένες φωτογραφίες για το Vision RS και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Ένα Vision RS το οποίο θα είναι υβριδικό με 245 ύπους. Δυνατή πρόταση πάει να ανταγωνιστεί τη Honda, τη Ford. Λοιπόν, το concept λοιπόν που ανοίγει τη Skoda πάει λοιπόν απέναντι στον όμιλο από τον Golf GTI, κακά τα ψέματα. Θα παρουσιαστεί επίσημα στις 2 Οκτωβρίου στο Παρίσι. Για την κίνησή του φροντίζει ο γνωστός 1,5 TSI Evo κινητήρας της βενζίνης,
που συνδυάζεται φυσικά με ένα, ηλεκτροκινητήρα, αποδίδει συνολικά 245 ύπους. Επιδόσεις 0-107,1, τελική ταχύτητα αγγίζει τα 210 χιλιόμετρα την ώρα. Η μπαταρία δε του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, σύμφωνα με την Skoda, φορτίζει σε 2,5 ώρες με το όχημα να έχει τη δυνατότητα να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια μόλις για 70 χιλιόμετρα. Μέσα το σαλόνι είναι, σύμφωνα με τις φωτογραφίες τις οποίες έδωσε η Skoda, το οποίο είναι σε σκίτσο, δεν έχει δώσει τις πραγματικές φωτογραφίες live να δεις πώς είναι το αυτοκίνητο, αλλά έτσι θα είναι, είναι μια πρόγευση για τους δημοσιογράφους και για όλους τους θέλουν να δουν το νέο Skoda Vision RS, το οποίο το σαλόνι του πραγματικά εντυπωσιάζει, και οι οθόνες οι δύο που έχει, η μεγάλη λογικά 10 inch στο κέντρο και μπορεί να είναι και παραπάνω. Παραπάνω είναι. Πολύ παραπάνω από ό,τι φαίνεται. Σπορ φιλοσοφία στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Και φυσικά, εκτός από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, σπορ τιμόνι και καθίσματα bucket. Το βγάζεις και στέκεσαι απέναντι στον ανταγωνισμό. Περιμένουμε τιμή. Περιμένουμε τιμή όμως, Τάσο. Μια τιμή η οποία σίγουρα θα είναι πιο κάτω από τους άλλους. Και βλέπεις πώς θα πάει. Και αφού μιλάμε για υβριδικά, ηλεκτρικά και όλα αυτά που είναι το μέλλον πραγματικά της αυτοκίνησης, βέβαια αλήθεια είναι, είπαμε ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο έτσι πότε θα μπορέσουμε να φέρουμε εδώ στην Ελλάδα ένα μεγάλο ποσοστό ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έτσι κυρίως. Πότε θα αρχίσουν να γίνονται οι εγκαταστάσεις που πρέπει να γίνονται. Οι σταθμοί, είναι ερωτήσεις και όλα αυτά, οι οποίες ναι, θα μείνουν αναπάντητες για τα ότι επόμενα 5 χρόνια. Ναι, έχουμε, αν πούμε ότι όλη η Ευρώπη κάποια στιγμή θα έχει ηλεκτρικά περίπου στο 60-70%, γιατί δεν θα πάψει ποτέ η βενζίνη, να ξέρετε, έτσι εύκολα. Πιστεύω ότι όταν φτάσει η Ευρώπη στο 60-70%, εδώ πέρα πρέπει να έχουμε, για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να είναι 2040-50, όταν θα βγούμε και τα μνημόνια περίπου, Τάσο. Είναι μια καλή αρχή, μια καλή ανάπτυξη. Πότε βγαίνουμε, το 40, το 50 βγαίνουμε κάπου εκεί. Κάπου εκεί δεν είναι. Ναι. Κάτσε, βγήκαμε. Α, βγήκαμε, ναι. Βγήκαμε, αλλά απλώς ουσιαστικά θα βγούμε λίγο πιο μετά. Είμαστε λίγο. Που σκουπίζουμε τα πόδια για να βγούμε, όχι. Μπράβο, ναι, στην εξώπορτα είμαστε. Στην εξώπορτα, μπράβο, ναι. Βάζουμε τα παπούτσια. Τα έχουμε βάλει. Τα έχουμε βάλει τα παπούτσια. Δένουμε κορδόνια, μήπως. Τα έχεις δες και όλα. Απλώς είσαι στην πόρτα και περιμένεις να βγεις έξω. Έχεις ανοίξει την πόρτα, ναι, και να κάνεις το πρώτο βήμα. Και λες να πάρω ζακέτα, ο καιρός πως είναι έξω. Μπράβο, ναι, κάπως έτσι. Εντάξει, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, τώρα το κατάλαβα. Τι θυμήθηκε, ζακέτα να πάρεις. Ζακέτα να πάρεις, ναι. Λοιπόν, πάμε στην Honda. Το CR-V έχει παρουσιαστεί ούτως ή άλλως και είπαμε ότι σε αυτή την έκδοση το CR-V θα φοράει και τον 1,5 από το Civic με τους 182 ύπους βενζίνη, αλλά θα υπάρξει και υβριδική έκδοση. Την αποκάλυψε η ιαπωνική φίρμα. Θα το δείξει στην έκθεση του Παρισιού, ένα σύστημα το οποίο θα αποτελείται από 2-λίτρο κινητήρα βενζίνης iVTEC με 2 ηλεκτρικά μοτέρ και την μπαταρία φυσικά, συνδυαστική ισχύς στους 184 ύπους και 315 νημόμετρα ροπής. Αξιοσέβαστη. Με 3 προγράμματα λειτουργίας, ηλεκτρικά, υβριδικά και μηχανικά, έτσι θα λέω όσο πιο απλά γίνεται, με την εναλλαγή να γίνεται αυτόματα μέσω συστήματος, και οι υποψήφιοι αγοραστές θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ προστοκίνητης ή τετρακίνητης έκδοση, δηλαδή μπορείς να πάρεις και αυτή την έκδοση την υβριδική σε τετρακίνητο, πολύ σημαντικό. Τετρακίνητο κεντρικό. Σύμφωνα με την Honda, η μέση κατανάλωση στην προστοκίνητη έκδοση είναι 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, ενώ στην τετρακίνητη 5,5 λίτρα.
Και πάμε λίγο έτσι να... πάμε καταρχήν για το διάλειμμα των 9.30 και παρερχόμαστε με ηλεκτρικό Audi. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κομπή safety car. Μάνος αναγνωστός που Στάσης Κοτσάνης πίσω τα μικρόφωνα. Σωτήρης Δασκαλάκης στα της ηχοληψίας. Χορηγός εκπομπής Tetrabyte. Ό,τι θέλετε από υπολογιστές στις καλύτερες τιμές, πιστέψτε μας. Το έχουμε δοκιμάσει πρώτα εμείς και μετά βγάζουμε. Να λέμε ότι όντως έχει τις καλύτερες τιμές πρώτα και χωρίς να δούμε πέντε πράγματα πάνω σε υπολογιστές, γιατί και εμείς χρειαζόμασταν υπολογιστές. Κακά τα ψέματα, έχουμε και ένα site, ένα safetycar.gr. Πρέπει να το στηρίξουμε, να το ανανεώνουμε, να βάζουμε νέα, αλλά πρέπει να έχουμε ένα γρήγορο υπολογιστή. Εκεί ο Τάσος Δημητριάδης μας έδωσε τη λύση. Σε πολύ φθηνή τιμή. Απλά εγώ δεν μπορούσα να γράψω στο site safetycar.gr. Μα πω, τι έχει τραβήξει. Και το πηγαίνω στο Tetrabyte, χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο, και το λέω, αδερφέ, δεν ξέρω, κάτι έχει αυτό το κουτί εδώ. Γιατί δεν σκαμπάζω και πολλά υπολογιστές. Έτσι, να ξέρετε, εδώ ο επιστήμονας είναι πρωτίστως ο Γιάννης Αντωνόπουλος, μετά ο Κοτζάνης και μετά εγώ. Απλά το βλέπω, ρε παιδί μου, σαν κάτι το οποίο διακοσμεί λίγο παραπάνω το σπίτι και πρέπει να. Το γραφείο, ναι, αν μπράβο. Ναι, ναι, έτσι. Σε μεδάκι από πάνω. Βάζεις τα γνωστά. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το πήγα, το άφησα και τώρα δεν χρειάζεται να πάρω υπολογιστή. Ήταν 12 χρονών, 13, θυμάσαι εκείνο που είχαμε πάρει. Τον έκανε, πηγαίνει σανίδα. Σανίδα. Σφαίρα. Σανίδα, μισθό λέμε. Σανίδα, εδώ πέρα σανιδών. Και όπως με ρώτησε έτσι μια κυρία κάποτε, μου λέει, γιατί το λέτε σανίδα. Και η απάντηση ήταν. Τον γκάζει σανίδα. Γιατί το λέτε, λέει, σανίδα. Πού την βλέπετε τη σανίδα? Σανίδα λέει είναι του σερφ. Εντάξει. Έτσι λες εσύ. Ή μπαίνετε tetrabyte.gr. Σερφάραμε μικρή ώρα. Και βλέπετε πέντε πράγματα και τιμές. Πάμε να ασχοληθούμε. Μισό. Περίμενε. Για το φίλο τον Χρήστο που έκανε μια ερώτηση. Έτσι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 20 μοντέλα. Έτσι. Διαθέσιμα στις 12.000. Έτσι, σε ένα, πάντα, αυτό άστο. i10, αυτό άστο. Αυτό άστο. Το Yota Aygo, αυτό άστο. Αυτό άστο. i20, αυτό άστο. Nissan Micra, αυτό άστο. Είναι ωραίο το αυτό Renault άστο. Clio. Βγαίνει σε καλή έκδοση. Σταμάτα, ρε, εδώ προσπαθούμε να κάνουμε ένα καλό στον άνθρωπο. Και έχει κι άλλα, δηλαδή Seat Ibiza, Fabia, Suzuki Swift, Yaris, Polo, έχει. Βέβαια το θέμα είναι ότι συνδυαστικά πώς θα το δεις και με ποιο κινητήρα θα είναι έτσι ώστε να σε ικανοποιεί. Ναι, έχουμε να πούμε πολλά. Θα με αυτό που σου έγραψα, έτσι, στείλε μετά τις μία. Δες ρε φίλε, δηλαδή, έχει ο κρατής ένα πρόβλημα μετά τις μία. Στείλει ένα μήνυμα, θα κάτσουμε, θα συζητήσουμε. Μπράβο. Γιατί? Μετά τις μία όμως. Μετά τις μία. Έτσι, μπράβο. Γιατί μέχρι τις μία είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε να ασχοληθούμε λίγο με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έκπληξη προκάλεσε στην Audi οι παραγγελίες οι οποίες δέχονται, το οποίο για τους ίδιους έχει γίνει ανάρπαστο, το νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο στην ιστορία της γερμανικής εταιρείας, το e-tron. Το οποίο πραγματικά δεν το περίμεναν στην Audi ότι θα έχει τόσο πολύ ζήτηση. Και όταν έχει ένα μοντέλο τόσο πολύ ζήτηση, τρεχάτε ποδαράκια μου να βγάλουμε μοντέλα. Λοιπόν, το SUV αυτό της Audi, το ηλεκτρικό, το αμιγώς ηλεκτρικό, παρουσιάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου στην Αμερική, συγκεκριμένα στο Σαν Φραντζίσκο, όπου και εφόσον παρουσιάζεται, ανοίγουν και επίσημα και οι παραγγελίες. Έτσι λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές είχαν τη δυνατότητα να κάνουν προκράτηση του αυτοκινήτου και δίνοντας ένα μικρό ποσό ως προκαταβολή. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η Audi, η ζήτηση για το e-tron έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία και φυσικά αυτό σημαίνει για την Audi ότι πρέπει να βγάλουμε περισσότερα μοντέλα. Η εταιρεία έχει δεχτεί μέχρι στιγμής πάνω από 10.000 παραγγελίες. Οι παραδόσεις φυσικά θα ξεκινήσουν στα τέλη του έτους στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Κίνας, με την τιμή εκκίνησης να ορίζεται
στις 79.900 ευρώ μόνο. Για σας που θέλετε να αγοράσετε ένα Audi SUV ή Tron αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θωμά, θα σου απαντήσουμε, έτσι λίγο να μας δώσει λίγο χρόνο. Να πούμε και για το νέο Volvo V60. Ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά με τη μέσα από 44.928 ευρώ λίγο πριν τις 45.000. Λοιπόν, Τάσο, με τον diesel D3 των 150 ύπων. Φυσικά υπάρχει και ο D4 που αποδίδει 190 ύπους. Εκεί η τιμή ανεβαίνει. Μοτέρ. Με τους 190 ύπους είναι εκπληκτικό μοτέρ. Εκεί η τιμή ανεβαίνει. Στο S90 είναι αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Στο S90 αυτό, ναι, το 4, ναι. Εκεί ανεβαίνει στα 51.324 ευρώ. Μόνο. Μόνο. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα αυτοκίνητο V60. Στο... Τώρα τι να λέμε έτσι. Αυτοκίνητο. Φοβερό αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα, βενζινή, έχουμε τον TAF 6 με τους 310 ύπους και το σύστημα τετράκίνησης με 54.648 και στην κορυφή της γκάμας υπάρχει και ο υβριδικός των 390 ύπων αλλά και 340 ύπων με 8 κιβώτια, με ευρυχωρία, χώρος αποσκευών στα 529 λίτρα. Είναι εκπληκτικό πάντως από τους Σουηδούς πώς κατάφερε μέσα σε μια πενταετία να μπουν πραγματικά στη μούρη των premium εταιριών, των ανταγωνιστών και πραγματικά να ταράξουν τα νερά στο θέμα αυτό και συνεχίζεται, δεν σταματάει. Η στρατηγική των Σουηδών ήταν άψογη. Μπράβο Σουηδούς, κατάφεραν και πραγματικά έδωσαν, έκαναν εκπληκτικό restart στην εταιρεία και οι πωλήσεις όσο πάνε και αυξάνονται συνέχεια. Πάμε σε μια να συνεχίσω λίγο με Audi, καθώς θα γίνει η παρουσίασή του στο σαλόνι του Παρισιού. Το μικρό σπορ SUV της Audi, το Audi το SQ2 με 300 ύπους, το οποίο εφοδιάζεται με το δίλητρο TFSI κινητήρα στην έκδοση με τους 300 ύπους και 400 ανημόμετρα ροπής. Η πρεμιέρα φυσικά θα γίνει στο Παρίσι. Οι πρώτες παραδόσεις θα αρχίσουν από το 2019. Πέντε πράγματα για το συγκεκριμένο μοντέλο. Εντάξει, εξωτερική του δυναμική εμφάνιση. Έχει μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα και spoiler. Φυσικά μεγαλύτερους τροχούς, 18 και 19 ιντσών. Η ανάρτησή του φυσικά στηρίζει την όλη έκδοση με τους 300 ύπους. Εκεί συναντάμε την τετρακίνηση. Και όταν λέμε τετρακίνηση, αυτό στην Audi είναι κάτι για το οποίο φημίζεται και θα το έχει πάντα ως το πιο θετικό της σημείο στην ιστορία της, η τετρακίνησή της. Με 7-τάχυτο κυβότιο αυτόματο το S-Tronic και οι επιδόσεις για την ιστορία 0-104,8, τελική ταχύτητα αγγίζει τα 250 χιλιόμετρα την ώρα, 355 λίτρα πορπαγκάζ, είναι πάρα πολύ καλό για τον ανταγωνισμό, 355 λίτρα και φυσικά η τεχνολογία της Audi σε πολύ καλό βαθμό για ένα μοντέλο το οποίο σου δίνει σπόρο οδήγηση, αλλά θες να έχεις και την τεχνολογία της Audi μέσα. Λοιπόν, φίλε Θωμά, που ρωτάς για την Α180 με τον νέο αυτόν κινητήρα με τους 1332 κυβικά για το στάκι τους 163 ύπους με τα 250 ανημόμετρα ροπής και με ένα 7-τάχυτο κυβότιο το οποίο λειτουργεί άψογα έτσι συνδυαστικά, είναι αυτή τη στιγμή μία από τις... Ξεκινάμε ότι έχει αναβαθμιστεί το μοντέλο και είναι σε πάρα πολύ καλή έκδοση, να το πούμε. Δεν είναι η Α180 που ήταν παλιά. Ναι, τεχνολογικά είναι ξεφύγει το αυτοκίνητο, δεν το συζητάμε. Μερσέντες μη. Μπαίνεις μέσα, χαλό Μερσέντες και σου απαντάει το αυτοκίνητο και...
Ναι, είναι μια. Κάνεις τη δουλειά σου, που λένε. Πολύ δυνατή επιλογή. Πραγματικά. Είναι από αυτές τις επιλογές που αξίζουν τα λεφτά τους, αξίζουν τα χρήματά τους. Είναι, το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ καλό. Μία ψηλή ένσταση είναι για την πίσω ανάρτηση που εντάξει, μπορούσε να μπει πολλαπλών συνδέσμων. Μπήκε μία κάμπτος άξονας και αυτό θα το καταλάβετε μετά, έτσι, για το τι ακριβώς λέμε. Αλλά δεν χάνει σε άνεση, ούτε σε ακρίβεια το τιμόνι, ούτε σε κάτι σε οδική συμπεριφορά. Είναι πολύ πάνω από τον μέσο οδηγό η οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, η ποιότητα, εντάξει, και να πούμε, και όλα αυτά τα τεχνολογικά καλούδια που έχει, το καθιστούν μια πάρα πολύ δυνατή επιλογή, φίλε Θωμά. Γιατί θέλεις να δώσεις κάποια χρήματα για να αγοράσεις ένα premium μοντέλο. Ναι, και είναι και τα. Είναι ακριβώς και όσο και τα. Δηλαδή τα κυβικά, τα άλογα, αυτά, ο συνδυασμός είναι ακριβώς τώρα, Τάσο. Δεν χρειάζεται να πας τα, δηλαδή, πλέον στα 1600 και στα 1800 κυβικά για να πεις ότι θα πάρω μία Mercedes, πρέπει να πάρω 1800 κυβικά και πάνω. Είναι αυτός ο κινητήρας, ήρθε και κούμπωσε εξαιρετικά. Και επειδή μένουμε λίγο Γερμανία, Παρίσι, παρουσίαση της νέας σειράς 3. Η BMW έδωσε δημοσιότητα σε όλους τους δημοσιογράφους εικόνες, και η μόνη εικόνα που πραγματικά αξίζει είναι η τριάρα σκεπασμένη, απλώς να αναμένα μόνο τα φώτα για να μπορέσουν να δούνε, να διακρίνεις πέντε πράγματα. Έτσι λοιπόν το μεσαίο premium sedan, το πιο επιτυχημένο εμπορικά μοντέλο της γκάμας, βρίσκεται στην 7η γενιά του και θα εφοδιάζεται πλέον με την τελευταία γενιά κινητήρων και ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείως της BMW. Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται στο Παρίσι και από εκεί πέρα θα βγουν όλα τα χαρακτηριστικά, αλλά και πώς φαίνεται πλέον εξωτερικά το μοντέλο. Νέα τριάρα, 7η γενιά, ποντάρει πολλά. Λοιπόν, και τώρα θέλουμε έναν καινούριο ακροατή, μια καινούργια ακροάτρια, έτσι, που δεν έχει πάρει τηλέφωνο. Να το... Α, να μην πάρουμε, δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε. Δεν θα προλάβουμε. Όχι. Ας το κάνουμε μετά τις 10.30. Άστο μετά θα το δούμε. Λοιπόν, το κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα λίγο νωρίτερα για να μπορέσουμε να προλάβουμε τις συνεντεύξεις. Εδώ είμαστε, εκπομπή Safety Car. Τάσο Κοτσάνης, Μάνος Αναγνωστόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11. Έχουμε να πούμε για Opel. Να μιλήσουμε. Καιρό είχαμε να μιλήσουμε για Opel. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε για Opel. Και μας δόθηκε η δυνατότητα, βέβαια, από χθες. Και κυρία Καλέργη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Η κυρία Καλέργη, λοιπόν, είναι διευθύντρια επικοινωνίας της Opel Ελλάς, εδώ στην χώρα μας. Και θέλουμε να μιλήσουμε μαζί της για το μοντέλο, το Crossland το 6, αλλά και κάτι νέο το οποίο ήρθε στην. Το κάτι διαφορετικό, μπράβο, που θα μπει. Το κάτι καινούριο, ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Crossland το X, το οποίο πραγματικά είναι ένα SUV, μια διαφορετική πρόταση για μένα, για τον Έλληνα αγοραστή. Ναι, είναι. Είναι, παρότι βρίσκεται σε μια κατηγορία των SUV, στο B-segment όπως το λέμε εμείς εσωτερικά, το οποίο έχει, το segment έχει πολύ καλή αποδοχή από το ελληνικό κοινό. Ίσως είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, η μεγαλύτερη κατηγορία SUVs. Είναι ένα αυτοκίνητο κομψό και συμπαγές εξωτερικά, εξαιρετικά ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικά, και έχει όλα τα συστήματα υποβοήθησης, τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης για τον οδηγό, για ασφαλέστερη οδήγηση. Είναι ένα αυτοκίνητο που πήρε το Best in Class το 2017, που λανσαρίστηκε για την ασφάλεια που παρέχει στους επιβάτες και την προστασία των πεζών, αλλά κυρίως για τα παιδιά. Σε πλευρικές δηλαδή συγκρούσεις για παιδιά που κάθονται στο πίσω κάθισμα, απέσπασε την υψηλότερη βαθμολογία. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο για ένα οικογενειάρχη. Ακριβώς. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το αυτοκίνητο. Ακριβώς. Λοιπόν, στα χέρια μας ήρθε το αυτοκίνητο των 1,2 με τους 110 ύπους, το turbo. Με το αυτόματο κυβότιο, Τάσο, το οποίο στην αρχή το είδαμε, δεν είναι το κλασικό αυτόματο κυβότιο που θα συναντήσεις
σε όλα τα καινούργια, ας πούμε, μοντέλα. Το είδαμε, αλλά τελικά αποδείχθηκε πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύχριστο. Δεν χρειάζεται να πατήσεις ούτε κουμπάκια, ούτε τίποτα. Απλά πηγαίνεις και κουμπώνεις ταχύτητα μόνο του εκεί. Πολύ ωραίο. Ναι. Στοχεύει κυρίως στο να εξασφαλίσει την άνεση για τον οδηγό. Όπως και η γκάμα των κινητήρων και των εκδόσεων, αυτό που προσπαθούν να παρέχουν στον οδηγό είναι άνεση και, επιτρέψτε μου την αγγλική έκφραση, peace of mind. Δηλαδή, κοινώς δεν σκέφτομαι, μπαίνω στο αυτοκίνητό μου και δεν προβληματίζομαι με την οδήγηση. Παρέχεται σε τρεις εκδόσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, Excite, Explore και Exclusive, με διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού και με διαφορετικούς συνδυασμούς κινητήρων, βενζίνης και πετρελαίου και, όπως πολύ σωστά είπατε, μηχανό κίνητο ή αυτόματο κυβότιο. Τρεις διαφορετικές εκδόσεις, αλλά σίγουρα στη βασική, την πρώτη έκδοση, η Opel δεν χαρίζεται, δίνει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια πάνω απ' όλα, κακά τα ψήματα, και κάποια επιπλέον τεχνολογία που θα θέλεις να έχεις στο αυτοκίνητό σου. Ακριβώς. Η συνδεσιμότητα για μας είναι δεδομένη σε όλα μας τα μοντέλα, όπως και η ασφάλεια, όπως πολύ σωστά είπατε, γι' αυτό μίλησα για το best in class, την εξαιρετική του βαθμολογία. Αλλά γενικά ό,τι θεωρούμε πλέον ως δεδομένο από συστήματα υποστήριξης οδηγού είναι από τη βασική έκδοση. Και βέβαια εξελίσσεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Συστήματα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού, ας πούμε, αναγνώρισης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, ακούσιας εννοούμε πάντα, και πολλές φορές και επιστροφή τη λωρίδα σου. Είναι, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο που μας εντυπωσιάζει ακόμα και εμάς τους ίδιους. Να πούμε έτσι πέντε πράγματα για το Crossland το 6 οδηγικά πλέον, καθώς το πήραμε. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το εκτιμήσετε όσοι πραγματικά μπορέσετε, και εδώ στην Θεσσαλονίκη Opel Signis μπορείτε να πάτε και γιατί υπάρχουν διαθέσιμα test drive και να το πραγματοποιήσετε. Είναι ένα αυτοκίνητο που είναι ελαφρύ και γρήγορο σε αίσθηση στο τιμόνι. Έχει χαμηλό θόρυβο. Εντάξει, είναι, η ανάρτησή του λειτουργεί καλύτερα στο δρόμο σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είναι αυτοκίνητο ευχαριστώντας για τον οικογενειάρχη να μπορέσει να πάρει την οικογένεια και να κάνει το ταξίδι του με άνεση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Χώρους έχει, πορπαγκάζ στην κατηγορία του έχει, οπότε δεν θες και τα πολλά παραπάνω πράγματα, και σε καλή τιμή. Ακριβώς. Οι τιμές ξεκινούν από 16.450 ευρώ στην έκδοση Excite για τη βενζίνη και 19.550 για το πετρέλαιο, με start and stop και μηχανικό κυβότιο. Και να πούμε, κύριε Καλέργη, έτσι να το φέρουμε λίγο, να το αλλάξουμε το τοπίο, γιατί το τοπίο πλέον στην Ευρώπη είναι SUV, έτσι, κακά τα ψέματα. Όλοι αρχίζουν σιγά σιγά και πάμε προς τα εκεί. Η Opel όμως φέρνει κάτι διαφορετικό, ένα μοντέλο διαφορετικό, το οποίο είναι και για πολυτεκνούς, γιατί πάμε πλέον και με 5 και με 7 θέσεις, αλλά και για αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματικά έτσι ανησυχίες στο τι θα χωρέσουν και το τι θα βάλουν μέσα στο αυτοκίνητό τους, με ένα, ας το πούμε, ψηλό station wagon, να το πούμε, πολυμορφικό, το Opel Combo. Ακριβώς. Το Opel Combo είναι η τελευταία πρόταση της Opel σε μια κατηγορία η οποία στην Ελλάδα είναι μάλλον μικρή. Γιατί, όπως είπατε, τα SUVs έχουν κατακλείσει τα πάντα, αλλά η Opel επιμένει και στον αντίποδα φέρνει το Combo, που είναι ένα όχημα για οικογενειάρχες ή για ανθρώπους με έντονη αθλητική ζωή, που αγαπούν τις δραστηριότητες εντός και εκτός πόλης, να ξεφεύγουν με το δικό τους τρόπο. Παρέχει απίστευτους χώρους και θα σας πω μερικά νούμερα ενδεικτικά, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, ο χώρος φόρτωσης ξεκινάει στην πενταθέσια έκδοση από τα 500 λίτρα και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2.700 λίτρα στην επταθέσια έκδοση. Κανονική μετακόμιση μπορεί να κάνεις. Ακριβώς. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε να κάνουν πράγματα στο σπίτι, οπότε μεταφέρουν πράγματα με το αυτοκίνητο, ή μπορεί να έχουν περισσότερα από 3 παιδιά. Που στη χώρα μας. Οικογενειάρχες, λοιπόν. Ναι.
Ακριβώς. Στη χώρα μας είναι λίγο δύσκολο πλέον αυτό. Αλλά υπάρχουν ακόμα αυτοί οι γενναίοι. Πάντως είδαμε εδώ κάτι φωτογραφίες που βγάζει η Opel με δύο σανίδες του σερφ, ας πούμε, μέσα να χωράνε έτσι, όχι από πάνω. Πλέον οι σανίδες του σερφ μπαίνουν μέσα. Ναι, δεν βάζει τίποτα από πάνω. Ναι, όχι, χρειάζεται. Πάνω μέσα. Να μην χαλάσουμε και την αεροδυναμική. Ναι. Σωστά. Έτσι. Ναι, γιατί η αεροδυναμική κοστίζει. Ναι, δίνεται η δυνατότητα της αναδίπλωσης και του καθίσματος του συνοδηγού, πλήρης αναδίπλωση, οπότε το μήκος μπορεί να φτάσει, το μήκος φόρτωσης πλέον, μπορεί να φτάσει τα 3 μέτρα. Κακά τα ψέματα, η Opel έχει βγάλει το συγκεκριμένο μοντέλο γιατί δεν είναι μόνο κοιτάει την ελληνική αγορά, εντάξει, η αγορά είναι παγκόσμια, οπότε κάτι έχει στο νου της, γιατί κακά τα ψέματα ότι κοιτάει τον κόσμο γενικά και αναπευθύνεται στις ανάγκες του, οπότε και γι' αυτό το λόγο επιμένεις σε αυτή την κατηγορία να βγάλουν τέτοιο μοντέλο. Ακριβώς. Είναι για ανθρώπους που σκέφτονται που η πρακτικότητα είναι προτεραιότητα πέρα από οτιδήποτε άλλο. Και το κόμπο έχει δώσει δείγματα γραφής. Είναι η πέμπτη γενιά του κόμπο που εμφανίζεται. Γνωστό κυρίως ως επαγγελματικό στην Ελλάδα. Αυτή την περίπτωση, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, είναι η πρώτη φορά που η Opel ξεκίνησε να σχεδιάζει το κόμπο από την επιβατική του έκδοση. Μάλιστα. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι λοιπόν ένα επαγγελματικό που κάναμε και επιβατικό, είναι ένα επιβατικό που εξυπηρετεί και επαγγελματικές ανάγκες. Είναι η δεύτερη έκδοση, το κόμπο Cargo, που θα λανσαριστεί το Νοέμβριο. Αλλαγή φιλοσοφίας δηλαδή στην Opel. Ναι. Ακριβώς. Πελατοκεντρική με όλη τη σημασία της λέξεως και έχοντας στο μυαλό μας τις ανάγκες των πελατών μας και όχι το αντίστροφο. Κυρία Καλέργη, διαθεσιμότητα και τιμές. Το Combo Life, που είναι η επιβατική έκδοση που συζητάμε τώρα, έρχεται με κινητήρα βενζίνης 1,2 με 130 και 110 άλογα, μηχανικό και αυτόματο κυβότιο φυσικά, και η τιμή του ξεκινάει από τα 16.800 ευρώ. Στον πετρελαιό κινητήρα έχουμε πάλι μηχανικό και αυτόματο κυβότιο, συγγνώμη, με 100 και 130 άλογα, και ξεκινάμε από τις 17.700 ευρώ. Να φανταστώ, εκπτώσεις στην ασφάλεια δεν έχουμε. Όχι, ποτέ και σε καμία περίπτωση. Να πούμε και για την επαγγελματική έκδοση, για το Cargo, το οποίο έρχεται φυσικά με κινητήρα βενζίνης και ξεκινάει από τις 19.600 ευρώ με ωφέλιμο φορτίο 650 κιλά, γιατί υπάρχει και έκδοση με ωφέλιμο φορτίο 1.000 κιλά. Ωραία. Κάποιο άλλο νέο από την Opel, τι περιμένουμε να δούμε? Θα δούμε πολύ σύντομα το Corsa DSi στην Ελλάδα. Μέσα στο Νοέμβριο περιμένουμε να έχουμε τα πρώτα αυτοκίνητα. Θα το δούμε δηλαδή μόνο μακριά ή θα το έχουμε και στα χέρια μας? Θα φροντίσουμε να το έχετε και στα χέρια. Ναι, γιατί αυτό και αν είναι fan του drive αυτοκίνητο, έτσι, το Opel Corsa DSi. Ακριβώς. Είναι για άλλους πελάτες που έχουν άλλες προτεραιότητες. Είναι τα αυτοκίνητα. Σκεφτόμαστε όλους. Ναι. Που μπαίνουμε και ξανανιώνουμε. Ακριβώς. Ναι. Με 150 άλογα είναι. Ελαφρύ αμάξωμα. Χιλιόμετρα τελική, ακριβώς. Επιτάχυνση 8,9 δευτερόλεπτα. Κουράζομαι τα νούμερα, αλλά είναι εντυπωσιακά πολλές φορές. Εντάξει, τα νούμερα πρέπει να λέγονται γιατί κακά τα ψέματα δείχνουν και κάποια στοιχεία του αυτοκινήτου. Δεν είναι ότι τα λέμε έτσι απλά. Κοιτάξτε, ένα Opel Corsa GSI, κακά τα ψέματα, είναι για κάποιον ο οποίος θέλει. Είναι λίγο ανήσυχος. Εντάξει, στον δρόμο είναι λίγο ανήσυχος. Ναι. Η Opel, κακά τα ψέματα, έχει χρόνια η οποία δίνει μοντέλα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο ανήσυχοι. Μην ξεχνάμε το OPC. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Έως πολύ, αν μου επιτρέπετε. Μπράβο. Εντάξει, η Opel ήταν πάντα μια μάρκα η οποία είχε γρήγορα αυτοκίνητα στην γκάμα της. Και πολλές φορές ήταν αυτοκίνητα τα οποία τα λάτρεψε ο κόσμος. Και πολλές φορές παρακαλάμε για μια αναβίωση κάποιων μοντέλων. Ναι. Παρακαλάμε πραγματικά εδώ από την εκπομπή. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο τώρα θέμα. Τώρα που λέμε για αναβίωση, πάει... υπάρχει πιθανότητα. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, και ποιος δεν θυμάται πάλι μοντέλα της Opel. Υπάρχει πιθανότητα, έχουν σκέψει πλέον με το καινούργιο καθεστώς, γιατί πλέον έχει περάσει την PSA, να κάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί βλέπουμε άλλη εταιρεία, ας πούμε, αναβιώνουν κάποια μοντέλα. Η Opel θα μπορούσε να το κάνει αυτό, θα ήθελε. Η Opel θα μπορούσε και θα ήθελε, αγαπάει όλα τις προηγούμενα μοντέλα, έχουν αφήσει ιστορία και στην Ελλάδα, ειδικά
Είχαμε πολλούς πιστούς πελάτες σαν Opel και θεωρώ ότι έχουμε ακόμα. Οπότε το έδαφος είναι γόνιμο. Μένει να αποφασιστεί τι θα είναι αυτό. Σίγουρα μένει να αποφασιστεί. Τέλος πάντων. Ναι. Είναι πολλά τα θέματα. Κακά τα ψέματα πλέον τώρα, επειδή έχω περάσει και καινούργιο ιδιωτικό καθεστώς, θέλουμε να δούμε και πού θα καταλήξει η μάρκα. Τα συζητούσαμε mm-hmm. και χθες, να δούμε πού θα καταλήξει και πώς θα συνδεθεί με όλο τον όμιλο της PSA. Αλλά σίγουρα, εγώ το πιστεύω ότι κάτι για το οποίο η PSA σίγουρα θα κοιτάξει είναι για τα γρήγορα μοντέλα, τα οποία έχει δώσει πολύ χαρά σε πολλού κόσμο και για τα συγκεκριμένα τα μοντέλα. Α, επιστούμε ναι, να το δείξει. Ότι είναι ξεκάθαρο ότι η PSA δεν θέλει να πειράξει το γερμανικό DNA. Οι Γερμανοί μηχανικοί έχουν κάνει θαύματα κατά καιρούς, έχουν δώσει απόλαυση σε πολλούς οδηγούς με ποικίλους τρόπους και σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρόκειται να ανατραπεί κάτω από το καινούριο καθεστώς. Κυρία Καλέργια, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν εδώ μαζί μας. Και για χθες για το συνάντηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι αυτή. Ότι άμα θέλαμε να πούμε για 3-4 μοντέλα αναβίωσης, έτσι που θα θέλαμε, όπως έγινε με το Mini, με το 500, το Σκαραβέ δεν το βάζω. Ναι. Γιατί σταματάει και. Ναι, να το βάλω. Αλλά νομίζω ότι όλοι θα θέλανε. Ένα μέσα, ναι, δηλαδή μέσα στα 3-4 μοντέλα θα ήταν σίγουρα και ένα Opel. Έτσι. Τώρα να σκόνα, πάμε λίγο σε μόδα. Να πάμε σε μόδα, γιατί η Ιταλία είναι μόδα. Έτσι. Και η εκπομπή είναι μοδάτη, έτσι να ξέρετε. Και όταν λέμε Ιταλία και μόδα, κατευθείαν πας στη σκέψη Μιλάνο. Εννοείται. Θα παρευθούμε λίγο στο Τωρίνο, στη Fiat. Και γιατί λέμε Τωρίνο και Fiat. Να καλημερίσουμε τη διευθύντρια marketing της Fiat Κουμαντζιάς ΑΕ, την κυρία Στέλλα Μπελέκου. Κυρία Μπελέκου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά, εσείς. Εδώ θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση για μόδα. Φυσικά, καλύτερος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να είναι και γυναίκα. Να μας πει 5 πράγματα για μόδα. Γιατί εδώ με το Μάνο, με τη μόδα δεν το έχει. Εντάξει, προσπαθεί να φτάσει. Δεν είναι φίλο του άλλου σαν και εμένα, ο οποίος ξέρω και 5 πράγματα παραπάνω. Πώς συνδυάζουμε λοιπόν τώρα η Fiat Κουμαντζιάς ΑΕ τη μόδα με το 500, το 6 το καινούριο και εδώ στην πόλη μας, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Όπως λέτε και εσείς, η Ιταλία είναι πρώτη στη μόδα, είναι πρώτη όμως και στα αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν στη Fiat Κουμαντζιάς, θέλοντας να αναδείξουμε την ιταλική φινέτσα σε όλο το μεγαλείο της, αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε το Fashion Show του κύριου Βασίλου Κοστέτσου, του γνωστού σχεδιαστή. Το Fashion Show θα πραγματοποιηθεί αύριο, Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, στο Λευκό Πύργο στις 5.30 ώρα. Εκεί πέρα ο κύριος Κοστέτσος θα παρουσιάσει την καινούργια του κολεξιόν, τη χειμερινή, ενώ παράλληλα στον ευρύτερο χώρο της εκδήλωσης θα μπορεί το κοινό της Θεσσαλονίκης να γνωρίσει για πρώτη φορά το νέο Fiat 500X. Το Fiat 500X προέρχεται βέβαια από την οικογένεια Fiat 500. Είναι ένα μοντέλο SUV της Fiat, το οποίο βγαίνει ανανεωμένο, με κινητήρες turbo βενζίνης Firefly. Είναι διαθέσιμο σε 3 εκδόσεις, σε Urban City Cross και Cross. Και θέλοντας εμείς να συνδυάσουμε τη μόδα και την Ιταλία όσον αφορά στο χώρο του αυτοκινήτου, αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε αυτό το event. Και όχι άδικα, κακά τα ψέματα, είπαμε. Ιταλία σημαίνει μόδα. Είναι, αυτό είναι, ξυπακούεται για ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, λοιπόν, είναι ένα γεγονός που δεν έχει πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ο κύριος Κοστέτσος για πρώτη φορά ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που υποστηρίζουμε και τον κύριο Κοστέτσο. Και περιμένουμε το κοινό να έρθει και να γνωρίσει παράλληλα με την κολεξιόν του κύριου Κοστέτσου και το νέο Fiat 500X. Ένα Fiat 500X που πραγματικά ανανεώθηκε σημαντικά, δίνει πλέον έναν άλλον αέρα και για στη Fiat και στην γκάμα της. Και με καινούργιους κινητήρες, πιο σύγχρονος. Γιατί κακά τα ψέματα, καινούργιοι κινητήρες, WLTP, είναι πολλά τα πράγματα που αλλάζουν. Είναι πολλά, ναι. Και έτσι, κακά τα ψέματα, όποιος θέλει, νομίζω ότι υπάρχει διαθέσιμο test drive στην Fiat Κουμαντζιάς.
Test drive δεν υπάρχει αυτή ακόμα. Τη στιγμή. Ακόμα δεν υπάρχει. Είναι διαθέσιμο προς το κοινό για να δουν το αυτοκίνητο. Από αρχές Οκτωβρίου όμως θα είναι διαθέσιμο test drive. Να αναφέρουμε εδώ ότι είναι διαθέσιμο 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και η τιμή κίνησης είναι τα 17.000 ευρώ. Η Fiat Κουμαδιά, γιατί πολλοί μπορεί να μην μας γνωρίζουν, είναι μια σχετικά καινούργια αντιπροσωπεία. Βρίσκεται Δημοσθένους 33 στη Μενεμένη, ακριβώς απέναντι από τη Λαχαναγορά. Και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να εξυπηρετήσουμε οποιοδήποτε θέλει να γνωρίσει από κοντά το νέο Fiat 506. Άρα δηλαδή την Κυριακή έρχεται ο άλλος στο Fashion Show, βλέπει το 506, οι άνθρωποι της Fiat Κουμαδιά ΑΕ θα είναι εκεί. Οπότε κάνουν και τις ανάλογες κινήσεις να πάνε εδώ ότι... Να σημειώσουμε ότι η εκδήλωση ξεκινάει στις 5.30, αλλά το αυτοκίνητο θα είναι διαθέσιμο για το κοινό από τις 12 και μετά. Αυτό είναι. Ωραίοτατα. Μια βόλτα στην παραλία, βλέπεις και το Fiat 506 το καινούργιο. Ακριβώς. Κυρία Μπελέκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και ελπίζουμε σύντομα να τα πούμε και νεότερα για, για τη Fiat. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, 506, αυτό που δεν ξέρω τώρα, το είχαμε συζητήσει βέβαια, όπως συζητάμε όλα τα αυτοκίνητα που παίρνουμε δοκιμή, αλλά αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν το πάτημά του, έτσι, πολύ ωραίο πάτημα. Και το είχαμε πάρει παρόλο αυτόματο ήταν με τους 100... με τους 140. Μπράβο. Παρόλο που... Και η κατανάλωσή του. Καμιά φορά αυτό όταν μεγαλώνει κάποια αυτοκίνητα, δηλαδή το large το 500 δεν μπορώ να πω ότι οπτικά μου ταιριάζει στο μάτι μου. Σε μένα. Αλλά το X μου ταιριάζε. Στο μάτι μου δηλαδή ήταν πάνω, μου άρεσε. Και από 17.000 ευρώ δυνατή τιμή για τον ανταγωνισμό. Ναι. Έτσι ακριβώς. Είναι μια πρόταση διαφορετική και αυτό που λέμε. Όσοι θέλετε, επιθυμείτε, σας αρέσει εξωτερικά κάποιο αυτοκίνητο, πηγαίνετε και κάντε test drive. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, πηγαίνετε, δείτε στο Λευκό Πύργο αύριο, από τις 12 η ώρα το μεσημέρι λοιπόν θα είναι το αυτοκίνητο εκεί, να το δείτε εξωτερικά και αρχές Οκτωβρίου φτάσαμε. Θα είναι το μοντέλο διαθέσιμο να το κάνετε test drive και να δείτε τις δυνατότητες του. Πάνω απ' όλα τις δυνατότητες του. Έτσι. Προλαβαίνουμε να δώσουμε ένα δώρο. Προλαβαίνουμε. Μπαμ, μπαμ, τώρα έτσι. Πάμε. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Λοιπόν. Αλλά να πάρει κάποιος που δεν έχει ξαναπάρει, έτσι, δηλαδή, έτσι, 2-31-0-287-888, έτσι, παίρνεις τηλέφωνο, μας λες τι γίνεται, την καλημέρα σου, μπορεί να κάνουμε καμιά ερωτησούλα έτσι απλή, ναι, να πάρεις ένα ηχείο Bluetooth αξίας 45 ευρώ, νομίζω είναι, το οποίο ηχείο, ναι, από το Tetrabyte, να πούμε ότι είναι, ξέρεις, το Vice εκεί, συνδεσιμότητα τέτοια, το ένα το άλλο, τα πάντα όλα, με το κινητό ρυθμίζεται με όλα εκείνα. Bluetooth, ηχείο, δεν μπορώ να δω τι και να σου πω. Λοιπόν, 2-31-0-287-888. Ένας, μία, τώρα όμως. Τηλεφωνάκι έχουμε. Καλά, πότε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λίγο χαμηλό στο ραδιόφωνο σας, κλείστο αν θέλετε. Μάλιστα, κλείσαμε βέβαια. Το όνομά σας. Γιώργος λεγόμαστε. Πάνω από το τηλέφωνο ήσουν. Ήμουν εδώ, ακούω στο φανάρι εδώ στο σταθμό, ακούω την εκπομπή και λέω ας πάρω κατευθείαν. Εντάξει, ρε Γιώργο. Εντάξει. Τι για να είμαι γρήγορο. Για να είσαι γρήγορο. Μάλιστα, τώρα αυτό που λες γρήγορο, τώρα εντάξει, μα προβάζει λίγο. Κοίταξε, λίγο. Σε μια εκπομπή safety car δεν θα λέμε πολύ για γρήγορο. Ναι. Θα μας παίρνει μετά τηλέφωνο, έτσι, μετά, ναι, την εκπομπή και θα λέμε και κάποια ιστορία παραπάνω. Τι αυτοκίνητο οδηγάζει, Γιώργο? Αυτή τη στιγμή οδηγάω εδώ ένα επαγγελματικό. Όχι, όχι. Το αυτοκίνητό σου τι είναι? Το αυτοκίνητο μου τώρα είναι ένα Toyota, αλλά πριν είχα ένα Fiat Seicento. Fiat Seicento και ένα... Ναι, τώρα τι έχεις, Toyota έχεις τώρα? Τώρα το Toyota Avensis, ναι. Toyota Avensis. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Τι ερώτηση είναι... να κάνουμε μια ερωτησούλα... Να... Για την τι θέλετε? Μας πεις για την Opel, παιδί μου, για τρία μοντέλα ή όχι, δύο μοντέλα. Για την Opel, εγώ... Εμείς παλιά ήμασταν οπαδοί της Opel. Είχαμε τα Opel Kadett παλιά, το Opel Tascona, το RS και το Opel το Manda. Το Opel το Manda. Αυτό είναι. Αν το θυμάστε εσείς, πίσω πιο μικρή. Αν το θυμόμαστε. Πόσο χρόνο είσαι, Γιώργο?
50. 50. Εντάξει, έχουμε 7 χρόνια διαφορά έχουμε, εντάξει. Ναι, λοιπόν, ναι, γι' αυτό. Θυμόμαστε. Εκείνα τα 2.500 και ειδικά το Opel Manta. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πάμε λίγο πιο ασφαλή εκπομπή. Γιατί ναι, εντάξει, είναι αυτό που είπαμε και στην κυρία Καλέρ, γιατί και χθες που είχαμε συνάντηση με τους δημοσιογράφους όλοι με τα στελέχη της Opel, ότι πώς θα ήταν έτσι να δούμε πραγματικά να βίωσε ένα Opel Ascona, ένα Opel Manta, να το δούμε ξανά. Έτσι ακριβώς. Αλλά το, σε γρήγορη έκδοση. Εντάξει, δεν θα να βγάλεις ένα Opel Ascona και να μου δώσεις σεντάν, να μου δώσεις ένα γρήγορο και να μου πεις πάρτο να θυμηθείς τις παλιές καλές εποχές. Γιατί θυμάμαι το παλιά το Ascona, το S που είχαμε κι εμείς σαν οικογένεια, ήταν 1200 κυβικά το S. Και αν δεν είχαν ταλαιπωρήσει τους συγκεκριμένους κινητήρες, και αν δεν είχαν ταλαιπωρηθεί. Γιώργο, ποιο μοντέλο αντικατέστησε στην ουσία το Avensis? Το Toyota το Avensis, ναι. ήτανε το Carina. Αυτό ήτανε, αυτή ήταν η ερώτηση, μόλις κέρδισε ένα ηχείο Bluetooth. Απλά πράγματα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Μετά το τέλος της εκπομπής, μας παίρνει τηλέφωνο πάλι εδώ να σημειώσουμε... Ή στο διάλειμμα τώρα, καλύτερα μάλλον στο διάλειμμα, θα το κάνουμε διάλειμμα, παίρνεις ένα τηλέφωνο το ίδιο, να κρατήσουμε τα στοιχεία σου για να πάει να πάρεις το ηχείο Bluetooth. Από το κατάστημα Tetrabyte, το μεγάλο χορηγό μας. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλημέρα. Εκεί που φας να πεις, φίλε, χαρίζω. Τρία μοντέλα χαρίζω. Opel. Τι να πεις τρία μοντέλα Opel, τώρα αφού τα ξέρει τα Opel, τι να πεις. Έτσι, χαρίζω. Δεν κληρώνω. Χαρίζω. Κάμερα σε μένα και δεν χρειάζεται. Κάμερα σε μένα και αυτά. Πάμε για διάλειμμα έτσι λίγο πιο νωρίς για να πάμε αμέσως μετά με Πάρη Ποντίκα από Αθήνα να πούμε για τρία μοντελάκια έτσι όμορφα καινούρια που παρουσιάστηκαν στην Αθήνα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Safety Car. Μάνος Αναγνωστόπουλος, Τάσος Κοτσάνης πίσω από τα μικρόφωνα. Σωτήρης Δασκαλάκης, δεν το ξεχνώ, το λέω συνέχεια. Γιατί ο Μάνος το ξεχνάει. Τον άμεσο συνεργάτη του, να τα λέμε όλα. Έλα τώρα. Λοιπόν, επιλογή τραγουδιού πολύ καλή. Γιατί ο επόμενος καλεσμένος μας είναι και λίγο ροκ. Κακά τα ψέματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος ροκάρει. Βασικά ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά εντάξει φίλε, δηλαδή 7 φορές την εβδομάδα πραγματικά τρέχει με το αυτοκίνητο. Χαρά στο κουράγιο του. Πραγματικά. Οπότε είναι συζήτα επιλογή τραγουδιού rock. Και πάμε Αθήνα. Πάμε στον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο. Αρχίσαμε τον, τα αγαπημένα φίλα αυτά. Ναι, τα αρχίσαμε. Πάρε, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε παιδιά. Πώς είναι ο καιρός εκεί? Ο καιρός είναι, αυτό δεν ξέρω, μέσα από κάτι για κυκλώνες και τέτοια, πάντως δεν έχουμε τίποτα. Έτσι, είναι ψιλοπερίεργος ο καιρός, ψιλο Λονδίνο, αλλά εντάξει. Και σε εμάς βρέχει, εδώ πέρα, αρκετά μπορώ να πω. Με τα μποφόρ τι γίνεται? Τα μποφόρ, ναι, που είχαμε και στο Kia το Ceed τότε στην παρουσίαση. Πολύ αέρα τώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Το μεσημέρι λέγανε. Μόλις πρόλαβα και μπήκα. Το ραδιόφωνο, παιδιά. Μ' ακούτε έτσι? Ναι, μια χαρά. Κίνηση στους δρόμους, μεγάλη προσοχή. Βεβαίως για όλους να το λέμε αυτό. Έτσι. Και για τους δικούς σας ακροατές. Αν το μυστικό είναι να μειώνουμε το όριο ταχύτητος που λένε οι διάφορες πινακίδες στο μισό. Έτσι ένας καλός κανόνας είναι αυτός, χρυσός κανόνας. Και ειδικά αν δεν έχουμε καλά ελαστικά και δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε, καλό είναι να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις. Έτσι, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι το βρεγμένο είναι ίδιο με το στεγνό. Οπότε σου λέει έχω λάστιχα, οπότε ας πηγαίνω με την ίδια ταχύτητα που πήγαινα. Και την πατάνε συνέχεια. Έλος πάντων. Σωστά. Λοιπόν, πού να πρωτοξεκινήσουμε? Νομίζω ότι να πάμε πρώτα, να πάμε πρώτα από, να πάμε τα ψηλά. Glamour, μπράβο, από τα μπράβο, ψηλά. Glamour, glamour θέλω. Glamour, έτσι. Πάμε Jaguar. Ήσουνα στην παρουσίαση. E-Pace τώρα ηλεκτρικό. Πες μας λίγο πέντε πράγματα. Πάρε, γιατί τα νούμερα ήταν εντυπωσιακά, έτσι. Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο με 700 νιουτόμετρα ροπής, 400 άλογα, ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην luxury κατηγορία, ποιότητας και επίπεδου Jaguar Land Rover και σε μια πολύ προσιτή τιμή που από ό,τι μαθαίνω θα έρθει, προσιτή βέβαια για τα ηλεκτρικά, όπως λέω εντός εισαγωγικών, δεδομένα.
γύρω στους 85.000 ευρώ. Από 83.000 ευρώ ξεκινάει. Ναι. Μπράβο. Φανταστείτε λοιπόν, εξαρτάται βέβαια, αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι τόσο. Εξαρτάται με το τι θα γίνει και αν θα υπάρξει κάποια ίσως επιδότηση από το ελληνικό κράτος για τα ηλεκτρικά. Το σωστό βέβαια είναι, μάλλον το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μπορεί να κυκλοφορεί στο δακτύλιο εδώ στην Αθήνα. Ένα αυτοκίνητο ολοκληρωμένο, εγώ θα έλεγα, αν και αυτά που οδηγήσαμε ήταν προπαραγωγή. Σε μένα δεν μου φάνηκε ότι κάτι δεν ήταν σωστό ή δεν τέριαζε στο αυτοκίνητο. Μέσα ο εσωτερικός του χώρος, εντάξει, εξωτερικά έχει την επιβλητική αυτή σχεδίαση που όλοι μπορούμε να δούμε με το γυμνό μάτι, είναι άγριο, θυμίζει Jaguar, έτσι, το ζώο και όχι τη μάρκα. Mm-hmm. Με πολύ καλούς χώρους. Εντάξει, αυτό που σε κερδίζει σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πρώτα απ' όλα είναι απίστευτη αυτή η συνεχής ροπή, η οποία αρχίζει από τα 0 χιλιόμετρα και φτάνει μέχρι τα 200, που είναι η τελική του ταχύτητα. Είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε στο Ανατολικό Αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο Sofitel, στο ξενοδοχείο που έγινε και η παρουσίαση, έτσι. Αυτή η οποία δεν ήταν δημοσιογραφική παρουσίαση, ήταν μια παρουσίαση της Jaguar, ίσως να κάνουν και άλλοι μετά, δεν το ξέρω ακόμα αυτό. Εμένα μου άφησε πολύ καλές τυπώσεις. Το περιβάλλον μέσα στο αυτοκίνητο θυμίζει, νομίζω, και είναι luxury κατηγορία. Έχει ό,τι ζητήσεις. Αν δεν έχεις οδηγήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αυτό που ίσως σε ξενίζει είναι η απουσία του θορύβου της μηχανής και βεβαίως αυτή η απίστευτη ροπή που έχουν τα ηλεκτρικά μοτέρ, όπου ανεβάζουν χιλιόμετρα σε επίπεδο που μπορεί να σου κόβουν και την ανάσα. Και πόσο μάλλον ένα αυτοκίνητο που έχει 700 χιλιόμετρα ροπή, έτσι. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε. Εδώ πάρη μιλάμε, δίνουν κάτι νούμερα 0% σε λίγο, κάτι παραπάνω λέει από 4 δευτερόλεπτα, 0%. Ακριβώς. Είναι απίστευτο. Η αλήθεια είναι ότι είναι απίστευτο. Σούπερ καρ. Νιώθεις σαν να σε σπρώχνει κάτι, σαν να κάθεσαι, φανταστείτε τον εαυτό σας να κάθεστε σε μια καρέκλα και να έρχονται 4-5 άτομα και να σε σπρώχνουν. Δηλαδή, αισθάνεσαι ένα κλώτσιμα με το που αγγίζεις το πεντάλ του γκασιού, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα. Σίγουρα πολλοί κόσμος θα ενδιαφερθεί, τουλάχιστον κόσμος που έχει αυτά τα χρήματα και θέλει ένα αυτοκίνητο οικολογικό, έχει αυτή την οικολογική προσέγγιση και θέλει και ένα αυτοκίνητο που να μπορεί να φτάσει στη δουλειά του χωρίς να χρειαστεί να το φορτίσει. 370 χιλιόμετρα. 370 μας είπανε. Mm-hmm. Μπορείς να η ακτή να δράσει το αυτοκίνητο. Ανάλογα βέβαια με το πόσο βαρύ πόδι έχεις και το τι χρήση κάνεις και βεβαίως με το τι ηλεκτρικά συστήματα χρησιμοποιείς, αν χρησιμοποιείς air condition, αν χρησιμοποιείς φώτα, ανάλογα μπορείτε να το καταλάβετε κι εσείς. Σωστά. Επειδή είναι σωρευτές μπαταρίες, η ακτίνα μεγαλώνει, μικραίνει ανάλογα. Βέβαια ένα πρόβλημα που έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αν θέλετε να μιλήσουμε και γι' αυτό, ένα μειονέκτημα ήταν σίγουρα η υψηλή τιμή απόκτησης, το γεγονός ότι το κράτος δεν επιδοτεί την αγορά τους. Βεβαίως, αν δεν έχεις πιλωτή ή γκαράζ, είναι πολύ δύσκολο να τα φορτίσεις. Το δεύτερο είναι πώς θα τα φορτίζεις στη δουλειά σου. Το τρίτο είναι ο χρόνος φόρτισης, γιατί υπάρχουν βέβαια ταχυφορτιστές οι οποίοι κοστίζουν αρκετά χρήματα που μπορείς εσύ να προμηθευτείς είτε από το εμπόριο είτε σαν παροχή από τις διάφορες εταιρείες που έχουν αυτά τα παρέχουν αυτά τα ηλεκτρικά kit. Αυτοκίνητα και παράγουν. Mm-hmm. Και kit. Πάντως η τεχνολογία σίγουρα προχωράει μπροστά. Το μέλλον οι εταιρείες μας έχουν δείξει και οι γερμανικές εταιρείες, γιατί συνήθως premium κατηγορίας είναι τα αυτοκίνητα αυτά ή τουλάχιστον στοχεύουν προς τους premium αγοραστές.
το μέλλον δείχνει ότι θα είναι μάλλον ηλεκτρικό. Η απεμπλοκή αυτή από τις οποιασδήποτε άλλες τροφές ενέργειας και η στροφή προς τον ηλεκτρισμό, νομίζω ότι δείχνει το μέλλον. Έχουμε δει και στις καινούργιες και στις διάφορες εκθέσεις που έχουμε πάει και έχουμε δει στο εξωτερικό, ότι όλες οι εταιρείες πλέον έχουν στην γάμα τους ένα τουλάχιστον ηλεκτρικό ή plug-in ή υβριδικό μοντέλο. Και κατά ψέματα ο ανταγωνισμός είναι αυτός που θα ρίξει και την τιμή σε κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και μέχρι το 2023 έχουν ανακοινώσει περισσότερες εταιρείες που θα βγάλουν ηλεκτρικά. Πλέον την γάμα τους θα εξοπλίζεται πλέον με περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οπότε θα έχουμε να δούμε πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει πολλή τεχνολογία, αν θα μπορούσα να βάλω ένα τίτλο. Σωστά. Όντως, πολλή τεχνολογία. Έχεις δίκιο. Έτσι, και η τεχνολογία είναι προς όφελος των ανθρώπων. Καλό είναι αυτό. Είναι καλό να κάνουμε τα αυτοκίνητά μας πιο έξυπνα και καλύτερα. Θα δούμε ότι και το Euro NCAP έχει δυσκολέψει πολύ τα πράγματα για τους κατασκευαστές. Μην ξεχνάμε, είδαμε τη Suzuki η οποία πήρε 3 αστέρια. Ναι. Όχι βέβαια επειδή καμπίνα, έτσι μιλάω για το Jimny το καινούριο. Ακριβώς. Που έχει και πολύ κόσμο έτσι που ενδιαφέρεται. Με ρωτάνε, μου λέει αυτό το αυτοκίνητο είναι ασφαλές. Γιατί πήρε 3 αστέρια. Ναι, πήρε 3 αστέρια όχι από λόγο, επειδή είχε καμπίνα του πρόβλημα, επειδή δεν είχε κάποια ενεργητικά στάνταρ εντός και εκτός εισαγωγικών που όλοι οι κατασκευαστές προσφέρουν. Οπότε αυτά την ενεργητική ασφάλεια θα δούμε να υπάρχει, να είναι πολύ διαδεδομένη στο μέλλον, γιατί έτσι απαιτούν οι καιροί και βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει πολύ αυστηρή και μετά το σκάνδαλο της Volkswagen, αν είναι να μιλήσουμε και γι' αυτό, και στους ρήπους, αλλά και βεβαίως στην τεχνολογία, τόσο στην παθητική όσο και στην ενεργητική. Αυτό βέβαια που θα δούμε στο μέλλον είναι η αυτόνομη οδήγηση. Ξέρω ότι θα με ρώταγες και γι' αυτό. Πρόλαβα. η αυτόνομη οδήγηση για εμάς τώρα που είμαστε εραστές της οδήγησης και σημάνω, ναι, ίσως λίγο να μας ξενίζει. Βέβαια, αν δείτε τα παιδιά μας, έτσι, που είναι συνέχεια πίσω από ένα τάμπλετ ή ένα iPad ή ένα iPod ή συνέχεια παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, δεν ενδιαφέρονται δυστυχώς τόσο πολύ για τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω ένα σημείο των καιρών. Ακόμα και στις μηχανές παρατηρούμε ότι δυστυχώς για μένα, ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν γυρίσει την πλάτη προς τους δύο τροχούς. Βλέπεις μεσήλικες να οδηγούν μεγάλες μηχανές. Βέβαια θα μου πείτε, μπορεί αυτοί να έχουν και περισσότερα χρήματα και να έτσι, ή τουλάχιστον να νιώθουν περισσότερο νέοι οδηγώντας δύο τροχούς. Το ίδιο γίνεται δυστυχώς και στους τέσσερις τροχούς, όπου εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να δημονώ να συμπληρώσω τα 18 μου χρόνια για να πάρω το δίπλωμα οδήγησης και να βρεθώ νόμιμα τουλάχιστον πίσω από... έτσι καλά το έχασες, έτσι ακριβώς. Έτσι, πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου. Τώρα τα παιδιά έχουν άλλες προτεραιότητες και ίσως να είναι και καλύτερο αυτό, δεν ξέρω. Θα το δείξει ο καιρός. Είναι πολλές φορές προβληματιζόμαστε πάρει για αυτό το πράγμα, ότι είναι καλό τελικά ή δεν είναι καλό τελικά. Γιατί εμείς, ναι, μπορεί να θέλαμε αυτό, να ψάχναμε αυτό με το δίπλωμα. Και, εντάξει, κακά τα ψέματα, έχουν φύγει πολλοί γνωστοί και φίλοι μας της γενιάς μας, ας πούμε, τότε με την υπερβολική τους τρέλα, έτσι, τότε με το αυτοκίνητο, με τις μηχανές. Και λες τώρα, μήπως τα παιδιά είναι καλύτερα, αλλά και αυτό μπορεί να είναι και μια παγίδα για τα παιδιά. Βλέπεις ότι ενδιαφέρονται πιο πολύ για τα ηλεκτρικά και αυτά τα ηλεκτρονικά και όλα αυτά, παρά για το πώς θα μάθουν την οδήγηση. Δεν ξέρω, πραγματικά μας προβληματίζει. Η αλήθεια είναι ότι ενδιαφέρονται περισσότερο να αγοράσουν ένα τελευταίο software, ένα καινούριο παιχνίδι, ναι, ή να μπουν και σε ένα κόσμο, στον κόσμο του virtual reality, και να βρεθούν πίσω από ένα PlayStation, από το τιμόνι ενός PlayStation, και να ταξιδέψουν ψηφιακά μέσα στο χώρο χρόνο και στο παρελθόν και στο μέλλον, παρά να αισθανθούν οι ίδιοι
αυτή την, πώς να το πω, την έξαψη που νιώθεις όταν βρίσκεσαι πίσω από ένα, από το τιμόνι ενός αυτοκίνητου, ό,τι και να είναι αυτό, σε εμάς που είμαστε και λίγο petrolhead, έτσι, αυτή η έξαψη μας κάνει και αισθανόμαστε πιο ζωντανοί. Θα μου πείτε, υπάρχει έλλειψη ζωντάνια στην νέα, έτσι, γενιά? Μπορεί και να υπάρχει. Σίγουρα όμως η εξέλιξη του είδους των ανθρώπων συμβαδίζει μαζί με την τεχνολογία και το μέλλον, έτσι νομίζω, εξελίσσεται. Το και θέμα σίγουρα... πάρει είναι ότι να μάθει και ποιος θα μάθει στα παιδιά να οδηγούν και τι γίνεται και με... Γιατί τώρα κακά τα ψήματα, η εξετάσεις οδήγηση είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για μένα όταν κάποιος πάει να πάρει ένα δίπλωμα. Θέλει πολλά πράγματα. Είδαμε τώρα, αν θέλεις μπορώ να σχολιάσω κιόλας την απόφαση του Υπουργείου να οι άνω των 74 ετών να επαναλαμβάνουν τις εξετάσεις οδήγησης. Ένα σωστό μέτρο για μένα. Ναι. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα γίνει. Έτσι. Γιατί αν είναι να γίνει μόνο για εισπρακτικούς λόγους, τότε δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν είναι όμως να γίνει για να αξιολογηθούν με τον σωστό τρόπο και όχι με, ξέρετε πολύ καλά πώς γίνονται, δεν θέλω να το πω, εντάξει, με φακελάκια και κόλπα, έτσι από πίσω από αυτό, από όλο αυτό το κακό σύστημα που υπάρχει και τη διαπλοκή που υπάρχει, δυστυχώς υπάρχει ακόμα με τις διάφορες σχολές οδηγών και μέλη του Υπουργείου Συγκοινωνιών, τότε δεν θα είναι σωστό και δεν θα κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα όταν είσαι μεγαλύτερος, έχεις μειωμένα αντανακλαστικά και σαφώς ίσως και να είσαι λίγο περισσότερο επικίνδυνος. Αλλά τα στατιστικά άλλα λένε. Τα στατιστικά λένε ότι οι γυναίκες είναι καλύτεροι οδηγοί από τους άντρες και ότι οι πιο μεγάλοι σε ηλικία οδηγοί δεν εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα. Αυτά είναι τα στατιστικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τώρα, αν ρωτήσετε εμένα και εσάς, θα πείτε ότι δεν εμπλέκονται σε ατυχήματα, αλλά ίσως να δημιουργούν. Ναι, είναι πολύ ατυχήματα. Γιατί όταν κάποιος κινείται αργά, κάτω από το όριο ταχύτητος, δημιουργεί ένα εκνευρισμό στον άλλον που βιάζεται. Εντάξει. Και λογικά, κανονικά δεν πρέπει να βιαζόμαστε όταν είμαστε πίσω από το τιμόνι, όταν βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου ή μιας μηχανής. Τα 1-2 λεπτά, γιατί τόσο είναι, να ξέρετε, άμα κάνεις μια προσπέραση, έτσι, 1-2 λεπτά άντε να φτάσεις πιο γρήγορα. Η διαφορά από τα 120 χιλιόμετρα στα 140 και στα 150, τόσο είναι. Και το λέω αυτό όχι μόνο όταν κινούμαστε δυστυχώς στους εθνικούς δρόμους, αλλά και μέσα στο κληρονάστι, έτσι, στην πόλη. Πρέπει λίγο να το φιλοσοφήσουμε και να κοιτάξουμε να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι άνθρωποι και να σκεφτόμαστε, νομίζω, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε την πόλη μας, έτσι, τις πόλεις μας, πιο ανθρώπινες. Είναι να σεβόμαστε τον εαυτό μας, είναι το πιο βασικό πράγμα για μένα. Να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Είναι το πιο βασικό, να σέβεσαι τον εαυτό σου και τους άλλους στον δρόμο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Εσείς στη Θεσσαλονίκη, όπως και εμείς εδώ στην Αθήνα, αντιμετωπίζουμε και ένα τεράστιο θέμα και πρόβλημα, που είναι το θέμα του πάρκινγκ. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και ακριβώς. Το θέμα της κίνησης, βέβαια, το θέμα της κίνησης. Καλή είναι η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι. Και καλό είναι βεβαίως να προσπαθούμε να βάλουμε και λίγο τα πόδια μας να δουλεύουν, έτσι. Δηλαδή, αν δείτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και τα ποδήλατα χρησιμοποιούνται πάρα πολύ, ειδικά σε χώρες που είναι flat επίπεδες, έτσι, αλλά και υπάρχει μια άλλη παιδεία όσον αφορά το πάρκινγκ στις πόλεις. Δεν βλέπεις αυτό που γίνεται σε εμάς, το διπλό-τριπλό παρκάρισμα. Η αστυνόμευση βέβαια είναι πολύ σωστότερη και μεγαλύτερη. Τι να πω, βέβαια, αν δείτε τους οδηγούς των δύο τροχών, και των ποδηλάτων και των μοτοποδηλάτων, πειθαρχούν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πράγμα που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν το κάνουν. Έτσι, δηλαδή, όποιος έχει ποδήλατο
θεωρεί ότι δεν πρέπει να σταματάει στον ερυθρό σηματοδότη. Ότι δεν πρέπει να παραχωρεί προτεραιότητα. Ότι πρέπει να και θέλει να κινείται αντίθετα και ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας. Όλα αυτά είναι καθημερινά πράγματα που δυστυχώς εγώ τα βλέπω ή ακόμα και το βράδυ να κινούνται χωρίς να φοράνε τα ειδικά αυτά φωσφοριζέ μπλουζάκια, ούτε να έχουν τα φώτα τους αναμένα. Και σας ρωτάω εγώ, αν δημιουργηθεί ένα ατύχημα μετά, ποιος είναι υπεύθυνος? Είναι ο οδηγός που δεν τους είδε? Είναι η στιγμιαία διαφορία? Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα... Είναι κάποια πράγματα που είπες και είναι κάποια πράγματα, επειδή είσαι γονιός και έχεις παιδιά, είναι το πώς θα μάθεις το παιδί σου. Γιατί η παιδεία ξεκινάει από το σπίτι, εσύ σαν γονιός πλέον, όταν ο γιος σου μεγαλώσει και αρχίζει και αντιλαμβάνεται καλύτερα και το αυτοκίνητο και θέλει να οδηγήσει, είναι να κάτσεις κάτω και να του εξηγήσεις και να του ξαναδείξεις και να του ξαναδείξεις πέντε σωστά πράγματα για να τα κάνεις στη ζωή του. Είναι απλά τα πράγματα για μένα. Το μήλο τότε... κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Εντάξει, να του δείξεις πέντε πράγματα. Άμα... Τότε αν έκανε εσύ βλακίες δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δείξεις το παιδί να κάνει βλακίες. Ναι, αν θέλεις εσύ όμως να το μάθεις, θα το μάθεις. Και αν είσαι σε σωστό δρόμο, οδηγικά, θα το μάθεις το παιδί δίπλα. Δεν ξέρω, εντάξει, είναι πολλά τα πράγματα, είναι πολλά τα ερωτηματικά. Νομίζω η νέα γενιά ότι είναι πιο συνειδητοποιημένη, παρόλο που έχουν σαν όπλο τους την τεχνολογία. Και με περισσότερες πληροφορίες. Περισσότερες πληροφορίες. Εγώ θέλω λίγο να, παιδιά, να σταθούμε. Θα σας πω τα προτερήματα της νέας γενιάς και θα σας πω και τα κακά, τα οποία τα είχαμε κι εμείς. Έτσι, αναλογικά πάνε αυτά και αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου, αλλά παρεμβάνουν τα ίδια. Πώς και γιατί το λέω αυτό? Σίγουρα τα παιδιά μιμούνται και μιμούνται τους γονείς τους, τον τρόπο που οδηγούν, τον τρόπο που καπνίζουν, τον τρόπο που μιλάνε, τον τρόπο που βρίζουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ναι, ναι, είναι τα παιδιά. Δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, σίγουρα τα παιδιά λοιπόν αντιγράφουν και έχουν ως πρότυπο πρώτα απ' όλα τους γονείς τους. Μεγάλο βέβαια ρόλο και παίζει και το σχολείο, όπως είπατε πριν, η παιδεία. Είναι πιο συνειδητοποιημένα τα παιδιά. Φορούν τις ζώνες ασφαλείας. Πράγμα που εμείς δεν το κάναμε. Λένε, μπαμπά, σταμάτα στο κόκκινο. Δεν ξέρω εσάς τα δικά σας παιδιά, οι φίλοι και οι γνωστοί. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Στη διάβαση το βλέπουμε αυτό πολύ. Έχουμε αρχίσει το βλέπουμε στη διάβαση. Που το λέμε, μπα, δεν είναι, κόκκινο είναι. Στη διάβαση. Ναι, ναι. Εντάξει, τι να πούμε. Το άλλο όμως κακό, από την άλλη πλευρά, ένα πράγμα που είχαμε κι εμείς. Εμείς κοιτάγαμε τα βίντεο κλιπ. Τραγουδάγαμε, θέλαμε να αντιθούμε σαν τους τραγουδιστές, θέλαμε να παίξουμε μπάλα σαν τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι αυτό υπάρχει ακόμα και τώρα στα παιδιά. Εννοείται. Ή μιμούμασταν έναν άνθρωπο που ντυνόταν ωραία, θέλαμε να αντιθούμε ωραία, έτσι. Τώρα αν έχετε δει στο ίντερνετ και ειδικά στο YouTube, κυκλοφορούν βίντεο τα οποία δείχνουν ανθρώπους να κάνουν τρελά πράγματα και πολύ τολμηρά. Θέλουν κάποιοι να μοιάσουν τον Kevin Block, ας πούμε. Ναι, όχι. Εγώ θα, εντάξει, ο Kevin Block καλό είναι να τον μοιάσουν, αλλά γιατί ο Kevin Block πάει και κάνει πράγματα μέσα σε πίστες και σε ειδικά διαμορφωμένα. Έτσι, μπράβο. Το θέμα είναι ότι θέλουν να τα κάνουν έξω. Αυτό είναι το θέμα. Μιλάω για το Kiki Challenge. Ναι, αυτό το Kiki Challenge, ναι. Όπου πηγαίνουν παράλληλα έχοντας ένα κινητό, γιατί το κινητό είναι αυτή τη στιγμή που κυριαρχεί. Δεν θεωρείσαι in αν δεν έχεις κινητό. Ναι. Και αρχίζουν από πολύ μικρές ηλικίες. Εμένα τώρα ο γιος μου είναι 9,5 ετών. Μου έχει ζητήσει λοιπόν να του πάρω κινητό, πράγμα που εγώ θα το καθυστερήσω όσο μπορώ. Όσο αντέξεις. Για κανένα λόγο. Ναι. Αυτός λοιπόν ο μιμητισμός, ο κακός, έτσι, όπου κάποιος έκανε μία βλακεία στο YouTube και έκανε 2,5 εκατομμύρια hit, γίνεται αμέσως μόδα. Και αυτό το Kiki Challenge, βάζοντας ένα τραγουδάκι και περπατώντας παράλληλα στη ροή ενός αυτοκινήτου, το έχετε δει, έτσι? Ναι, ναι. Και έχετε δει, νομίζω, κυκλοφόρηκε ένα θανατηφόρο. Μια κοπελίτσα ξανθιά. Ατύχημα, με μια κοπέλα, ναι, την οποία χτυπήσανε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτό είναι μόδα και τα παιδιά το κάνουν. Ή προκαλούν και καταγράφουν. Δεν μπορείς να πηδήξεις από αυτόν τον βράχο. Πήγαινε να πηδήξεις, εγώ, στη θάλασσα. Δεν μπορείς να πηδήξεις από τον πρώτο όροφο στο κάτω στην αυλή. Υπάρχουν πράγματα, έτσι, τα οποία και με τα αυτοκίνητα ισχύουν αυτά. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις αυτή την πλατεία, έτσι. Μπαίνουν
και τα καταγράφουν με το κινητό και θεωρούν ότι έτσι αυτό το λεπτό δημοσιότητας που κερδίζουν στο σχολείο είναι για αυτούς μία κοινωνική καταξίωση. Αυτό είναι που πρέπει εμείς να αντιπαλέψουμε και να φτιάξουμε στο σπίτι μας. Πρέπει ο καθένας να βάζει το μικρό του λιθαράκι να προσθέτει, έτσι ώστε να αλλάξει η κοινωνία μας. Σε οτιδήποτε είναι αυτό, είτε έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, την οδική ασφάλεια, ακόμα και με τη συμπεριφορά που βλέπουμε στον συνάνθρωπό μας. Έτσι. Πάρε νομίζω ότι... σκεφτείτε λίγο. Πάρε νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι θέλαμε έτσι να πούμε για κάποια μοντέλα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτά που είπαμε είναι πολύ πιο σημαντικά. Αυτά που μας είπες μάλλον πολύ πιο σημαντικά από το να μιλήσουμε για ένα-δύο μοντέλα. Για ένα-δύο μοντέλα θα βρούμε τον χρόνο ξανά έτσι και θα σε έχουμε με χαρά να μας πεις. Πολύ ευχαρίστως παιδιά. Τι θέλατε να πούμε. Κοίταξε, έχουμε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα λεπτάκι για να μας ένα σχόλιο για το Kia Ceed θέλουμε, ένα λεπτάκι και ένα λεπτάκι μετά να μας πεις λίγο το που είσαι και τι κάνεις, γιατί έχουμε πει εδώ στα κρατές ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κάνουν μια εκπομπή το Σάββατο, είναι και κάποιοι που κάνουν πολλές εκπομπές, έτσι, και αυτός είναι ο Πάρης. Ένα σχόλιο για το Kia Ceed και μετά... Το Kia Ceed είναι η τρίτη... Ήταν η τρίτη παρουσίαση της τρίτης γενιάς του μικρού οικογενειακού της Kia, ένα ολοκέντρο μοντέλο που σίγουρα βλέπει νομίζω την κορυφή της κατηγορίας τόσο από πλευράς τιμής όσο και από πλευράς τεχνολογιών και με ό,τι γενικότερα αυτό προσφέρει. Βελτιωμένο σε όλα του τα σημεία και εξωτερικά και εσωτερικά και βεβαίως και με τις... και με τη μηχανή του. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο χιλιάρης με τα 120 άλογα. Πιο καλός νομίζω ήταν σε αίσθηση για τον οδηγό ο χιλιάρης. Ο χιλιάρης σε σχέση με τον δίζελες. Εγώ οδήγησα... Με τον 14 με τα 140... Εμείς οδηγήσαμε, πέσαμε στο χιλιάρη με τα 120 και στο 1400 με τα 140. Εγώ οδήγησα τα 120, ναι, και οδήγησα και τον δίζελ με τα 136, αν θυμάμαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε ο χιλιάρης καλύτερα. Αλλά αυτό που σε κάνει και σε κερδίζει σε αυτό το αυτοκίνητο είναι η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η Kia, όπου αν σου έκλειναν τα μάτια και έμπαινες μέσα θα έλεγες αποκλείεται εγώ να βρίσκομαι σε ένα αυτοκίνητο made in Korea. Έτσι ακριβώς. Αυτό θα πρέπει ίσως να κερδίσει τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές και εμάς να μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους. Γιατί η τεχνολογία, και χαρούμενος μάλλον, όχι περήφανος, γιατί η τεχνολογία προχωράει και οι Κορεάτες δείχνουν ότι τουλάχιστον σε αυτή την κατηγορία θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Ένα πλήρες αυτοκίνητο με πολύ σωστή ηχομόνωση, με πολύ καλή κλιμάκωση στις ταχύτητες, οδηγήσαμε το manual, έτσι, με εξάρι, με πολύ σβέλτο κινητήρα, με πολύ καλά κρατήματα, ναι, ακόμα και σε χωματόδρομο που πήγαμε, γιατί κινηθήκαμε και λίγο σε χωματόδρομο, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι μπορεί να ήταν η ιεροσυλία, αλλά εκείνοι θέλουν και διατείνονται ότι είναι και καλύτερο από το Ford Focus, το καινούριο που είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε. Για μένα ανταγωνισμός, πολύ δύσκολος ανταγωνισμός. Εσύ δεν το οδήγησες, Στάσου, γι' αυτό. Ναι, είναι δύσκολο. Ο ανταγωνισμός είναι δύσκολος, ναι. Αλλά δεν το οδήγησες. Όταν θα έρθει εδώ. Εγώ από το Ford Focus είμαι. Εγώ όταν έφυγα, το σκεφτόμουν δύο μέρες, τρεις το σκεφτόμουν. Πάρη, δεν ξέρω εσύ πώς ένιωσα, αλλά δύο-τρεις μέρες το επεξεργαζόμουν την οδήγηση που κάναμε. Και είναι πολύ καλό αυτοκίνητο. Η αλήθεια είναι αυτό που είπαμε και πριν. Ότι όλοι οι κατασκευαστές στοχεύουν σε αυτές τις κατηγορίες. Όπου πολλοί άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν αυτοκίνητο. Σίγουρα τώρα να συγκρίνουμε τη Ford με την Kia, εντάξει, και ίσως και να έχει ακόμα κάποια χρόνια για να φτάσει το επίπεδο της Ford, αλλά έχουν κάνει μια πολύ καλή αρχή. Και τεχνολογικά πάντως, σύμφωνα με αυτά που μας είπαν και στην παρουσίαση και αυτά που προσφέρει το αυτοκίνητο, σίγουρα βρίσκονται μπροστά. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάρη, Σάββατο, Κυριακή, μεσημέρι,
Μία με δύο. Σάββατο, Κυριακή, μία με δύο στο πρώτο πρόγραμμα, 91,6 και 105,8. Auto Club. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, Auto Club. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, οδηγώντας το δεκάλεπτο, πεντάλεπτο, δεκάλεπτο στην Ερασπορ. Και βεβαίως κάθε Δευτέρα βράδυ, το Μπράζ. Αυτή είναι μια εκπομπή για όλο τον κόσμο που έχει και αντιμετωπίζει προβλήματα με το αυτοκίνητό του. Προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τα προβλήματα, ίσως κάνουμε μια εκπομπή να μιλήσουμε για τα προβλήματα ακόμα, του κόσμου. Πάρε μια εκπομπή ακόμα, σε θέλουμε να σε έχουμε τουλάχιστον για να μιλήσουμε για τα προβλήματα για αυτά. Μόλις δηλαδή με το ξεκινήσεις πάλι τη σεζόν με τον Καράζ, έτσι, θέλουμε οπωσδήποτε. Από αυτή τη Δευτέρα θα είμαστε ζωντανά στην Ερασπορ στις 11 το βράδυ. Σας περιμένω και τους δύο αν θέλετε. Να είστε εκεί και να μιλήσουμε. Ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν. Ανοιχτή πρόσκληση. Κάνω για τη Δευτέρα το βράδυ. Εντάξει. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Πάρη, που ήσουν μαζί μας και μας είπες αυτά τα σημαντικά πράγματα. Την αγάπη μου στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία μας. Έτσι, την αγάπη. Πρόσεξε, θα παρεξηγηθούμε, γιατί έχουμε και θέματα εδώ πέρα. Μακεδονία. Άσε. Άστα. Άστα. Να είσαι καλά, Πάρη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν. Πάμε για κλείσιμο εκπομπής, γιατί πήγε 11. Έχουμε τον απλό παρατηρητή Γιώργο Συρίγο. Έτσι. Να σας πει τα αθλητικά δρόμενα. Και θα τα σχολιάσει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Για όσους ξέρετε ποιος είναι ο Γιώργος Συρίγος. Από Τάσο Κοτσάνη. Μάνο Αναγνωστόπουλο. Ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 9. Να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Γεια σας.